κυρίες και κύριοι, όπως παρουσιάζεται αυτή την ώρα, μετά από την χθεσινοβραδινή κακοκαιρία, τη φοβερή αυτή η καταιγίδα, όλα δείχνουν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό, θερμό μεν, αλλά με έντονες διακυμάνσεις, αυτό τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες με όρους καύσωνα που θα διακόπτονται ευνηδιαστικά από μπόρες, βροχοπτώσεις, ακόμα και χαλαζοπτώσεις. Όλα αυτά θα τα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Γιατί προφανώς όλοι έχουμε καταλάβει ότι η περιβαλλοντική ζημιά έχει γίνει και εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι συνέπειές της. Τώρα, η χθεσινοβραδινή καταιγίδα διέκοψε ευνηδιαστικά όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα οι θεατές να εγκαταλείψουν άρων των άρων τα υπαίθρια θέατρα ή τα σινεμά. Ενδεικτική περίπτωση του φεστιβάλ Λεπταπυργίου, του οποίου οι πόρτες άνοιξαν με τη μεγάλη αφιερωματική συναυλία στο Διονύση Σαββόπουλο. Φυσικά η κάμερα της TV100 και η Χριστίνα Κανατάκη ήταν εκεί και αποθανάτησε τη μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου της Θεσσαλονίκης, Νιόνιο. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά στην αγορά μου στο λάδι. Είναι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν για αυτά, για τα ταν, όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλο ποδάρι της γυαλιάς. Μα αγαπητέ Απόστολε,
κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, να που ανοίγουμε απόψε όλοι μαζί την αυλαία των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Καιρός ήταν. Άργησε, αλλά έγινε, συγχαρητήρια. Διότι κάθε σοβαρή πόλη έχει και έναν θεσμό καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι. Και μόνο η Θεσσαλονίκη δεν είχε. Συγχαρητήρια. Μπράβο σας που το κάνατε. Και μπράβο και στους ανθρώπους που τραβάνε το κουπί, την κυρία Μικονίου και τον κύριο Κολαλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εσάς ακούσαμε να μνημονεύει η κυρία Μικονίου μόλις ο Διονύσης Σαββόπουλος, δίνοντας τα θερμά του συγχαρητήρια για την έμπνευση αλλά και τη δημιουργία ενός θεσμού για το καλοκαίρι του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Είναι η πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ για το κουπί άκουσα. Και εμείς τα ακούσαμε, αλλά κάναμε ότι δεν τα ακούσαμε, κυρία Μικονίου. Γιατί ο κύριος Σαββόπουλος ξέρει. Βέβαια ξέρει. Η αλήθεια είναι ότι τον αγαπάμε. Ήταν υπέροχος και πραγματικά έγινε κάτι μαγικό εχθές στο Επταπύργιο. Και μιλήσαμε χθες, τον αγκάλιασα, τον φίλησα και του λέω, μας χάρισε ένα μεγάλο δώρο. Και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και να σας πω έτσι ένα μικρό, πολύ χαριτωμένο instantané. Mm-hmm. Κάποια στιγμή συζητούσαμε πριν τη συναυλία, έχει κάνα δύο μέρες, είχαμε πάει να πιούμε ένα ποτό και του λέω να έχω μια ανησυχία με τον καιρό. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ στην πορεία μου την καλλιτεχνική 40-50 χρόνια δεν έχει βρέξει ποτέ. Μια φορά στο Μούρεση. Του λέω, ξέρεις ότι σε εκείνη τη συναυλία το 96 ήμουνα έγκυος, ήμουνα από κάτω που ανοίξαν οι καταράκτες του ουρανού και με το Δελιβοριά καθίσατε μέσα στη βροχή και πέσατε. Μου λέει, αλήθεια ήσουν εκεί. Τον είδα λίγο προβληματισμένο. Χτες λοιπόν μετά τη συναυλία μου λέει, κοίτα να δεις, η δική σου χημεία με τη δική μου ανοίγουν τους καταράκτες του ουρανού. Στην επόμενη συναυλία κάποιος από τους δυο δεν πρέπει να... Θα πρέπει να λείψει οπωσδήποτε, κυρία Μικονίου. Νομίζω ότι εννοούσε ότι εγώ πρέπει να λείψω. Ένας από τους δυο σας να λείψει. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που απολαύσαμε χθες, έστω και στα 2/3 του προγράμματος, το οποίο κατάφεραν οι θεατές, το πλήθος αυτό το τεράστιο που έσπευσε, που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που του απευθύνατε για να απολαύσει την επιστροφή του Διονύση Σαββόπουλου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τι χάσανε, κυρία Μικονίου, τι δεν ακούσανε? Κοιτάξτε, ακούσανε κατά βάση, και η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, το πιο σημαντικό κομμάτι, μια που τραγουδούσε μόνος του και ερμήνευσε τα αγαπημένα του τραγούδια. Στο δεύτερο μέρος θα έδινε βήμα στους δύο τραγουδιστές, τον κύριο Σιώτα και την κυρία Πολέμη, για να δείξει και το άνοιγμά του στους νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα ερμηνεύαν κάποια τραγούδια τα οποία είχε ο ίδιος επιλέξει. Mm-hmm. Και θα έκανε και ένα φινάλε με 2-3 αγαπημένα μας τραγούδια. Το ένα από αυτά μάλιστα το τελείωσε, το τραγούδισε, το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ήταν ιδιαίτερος συναισθηματικά φορτισμένος. Φόρεσε και τα καλά του, φυσικά το κλασικό καβουράκι στο κεφάλι. Ήθελε να μιλήσει αρκετά για την Ελλάδα και το έκανε χθες. Συνεχίζουμε, είπε, οι Έλληνες. Είναι ο τρόπος του να δίνει κουράγιο σε δύσκολες στιγμές της χώρας, τις οποίες και εκείνος φυσικά παρακολούθησε και μουσικά αλλά και ουσιαστικά, με την ζωή του πολλές φορές να κινδυνεύει σωματικά, οπωσδήποτε ψυχολογικά, αλλά καθόλου μουσικά όπως αποδείχθηκε. Έτσι ακριβώς. Μοιράστηκε μαζί μας πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν είχε στήσει όλο αυτό το πρόγραμμα, είναι αυτό που λέω εδώ και τόσο καιρό, γιατί εγώ το παρακολουθώ από τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Ήταν ένα πρόγραμμα κατάθεση ψυχής. Κάθε τραγούδι είχε το συμβολισμό του. Η στιγμή που θα γινόταν η κορύφωση στο τέλος, επέλεξε να τραγουδήσουν την Άσπα, που είναι το τραγούδι αφιερωμένο στη γυναίκα του, και με αυτό το τραγούδι ήθελε να κάνει κορύφωση και να καταθέσει
το συνέστημα που κρύβει για αυτή τη γυναίκα και για το μεγαλείο της ψυχής της που τον υποστήριξε τόσα χρόνια. Μας είπε τόσα λόγια στο τραπέζι που βγήκαμε τις προάλλες για αυτό το ποτό που σας είπα. Mm-hmm. Για αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση. Μοιράστηκε μαζί μας πολλά πράγματα και πιστεύω ότι είχε σκοπό να τα μοιραστεί και με τον κόσμο. Πιστεύει και αυτός ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του αυτή η συναυλία. Και γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί όπως της αξίζει και να ολοκληρωθεί. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερε ο κόσμος να δει όλο το κομμάτι το δεύτερο. Αλλά πιστεύω ότι μπόρεσαν να δουν το σημαντικότερο από τα δύο μέρη. Ναι, αυτό είναι μία αλήθεια. Τώρα, αναφορικά με την σημερινή κατάσταση του καιρού, η οποία πάλι προμηνύεται κακή, εσείς έχετε λάβει αποφάσεις για τη σημερινή εκδήλωση? Ναι, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι μεταφέρεται για την Κυριακή. Ναι. Λόγω άστατων καιρικών φαινομένων και γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ελεγχθούν οι καλωδιώσεις, είναι και αυτό που μας προβληματίζει στο Επταπύργιο, είναι ένα ανοιχτό θέατρο, άρα έχουμε και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει ένας διοργανωτής σε ένα ανοιχτό θέατρο. Άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η ποιότητα του ήχου που θα βγάλουμε θα είναι αυτή που αρμόζει στον Διονύση Σαββόπουλο. Οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να μεταφέρουμε για Κυριακή για να έχουμε το χρόνο να μας βοηθήσει ο ήλιος που μας υποσχέθηκαν για αύριο. Ναι. Αυτό. Ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί με... Έτσι ακριβώς, για να γίνει όπως ακέραια. Ακριβώς της πρέπει. Ναι. Σωστά, σωστά. Και ναι. Πρέπει να σας πω ότι η συναυλία έχει ήδη καταγραφεί από την ΕΡΤ. Συζητάμε και με την ΕΡΤ για να... βιντεοσκοπηθεί και η αυριανή συναυλία, οπότε ο κόσμος θα μπορέσει να τη δει και θα μπορέσει μάλιστα να τη δει και σε όλη την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, κυρία Μικονίου. Πολλές συγχαρητήρια. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς. Και το 19 ξεκινήσαμε με βροχή και σκίσαμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι το ίδιο ακριβώς. Είστε παντός καιρού, δεν σας φοβόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης. Λοιπόν, τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Έδωσε τελικώς σημεία ζωής ο 76χρονος, με συγχωρείτε, ο Ριβάτης από την Ουγγαρία. Μία είδηση η οποία επικοινωνείται και στα sites, τα οποία θα ρίξουμε αμέσως τώρα μία ματιά. Πριν καν σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό, θα ξεκινήσουμε από το φεστιβάλ. Μάθημα ζωής από λέκτορα, πήρε αγκαλιά το μωρό φοιτήτρια εν ώρα μαθήματος. Αυτή είναι μία πάρα πολύ τρυφερή ιστορία, κυρίες και κύριοι, για μία λέκτορα η οποία τι έκανε. Όταν την πλησίασε η φοιτήτρια και της εξέφρασε τις ανησυχίες της για το κατά πόσο θα μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα, μιας και είχε γεννήσει πρόσφατα και το μωράκι της ήταν μόλις 2 μηνών, η λέκτορας διαβεβαίωσε τη φοιτήτρια ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένα εμπόδιο που η ίδια θα έθετε με σκοπό να μην παρακολουθήσει η φοιτήτρια τα μαθήματα και την κάλεσε να πάρει και το μωρό μαζί. Και έτσι λοιπόν η φοιτήτρια, την ώρα του μαθήματος έχοντας αγκαλιά το μωρό της, εκείνο άρχισε να κλαίει και η καθηγήτρια έσπευσε να το πάρει αγκαλιά, το μωρό ηρέμησε και συνέχισε να κάνει το μάθημά της έχοντας αγκαλιά το μωρό, όπως βλέπετε. Και από ό,τι μάθαμε, καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, δηλαδή μια μισή ώρα περίπου φανταστείτε, το μωρό δεν έκανε ούτε γκουχ. Εκπληκτικό. Πολλά συγχαρητήρια στην εξαιρετική αυτή απόφαση που έλαβε η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στην επόμενη είδηση. Σε εξέλιξη εργασίας για την αφιδρόμηση της 26ης Οκτωβρίου κλείνουν οι μεγάλες εκκρεμότητες του μετρό. Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και εμείς σε λίγο με πλάνα και δηλώσεις από την επιθεώρηση που πραγματοποίησαν το πρωί. Τόσο ο κύριος Ταχιάος όσο και ο κύριος Ζέρβας. Περνάμε στο επόμενο θέμα για να διαβάσουμε την επιδότηση των ηλεκτρικών συσκευών. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση, την Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις.
Και οδηγούμαστε στον Όλυμπο. Να λοιπόν το θέμα το οποίο, για το οποίο ξεκίνησα να σας μιλώ προηγουμένως και για το οποίο θα μάθουμε σε 2 λεπτά από τώρα τα νεότερα. Είναι ένας συναγερμός ο οποίος χτύπησε από νωρίς το πρωί σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική του λιτοχώρου. Στήθηκε από νωρίς το πρωί σε συνεργασία με την ομάδα, με την ελληνική ομάδα διάσωσης. Και έτσι είχαμε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα, τα οποία για τα οποία θα σας ενημερώσουμε, όπως είπαμε, σε λίγο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πάντως, μας λέει το ρεπορτάζ. Στη Βόρεια, αν πάμε, θα διαβάσουμε για τη σφοδρή χαλαζόπτωση που σάρωσε 25.000 στρέμματα καλλιεργειών, δυστυχώς, στην Ιμαθία. Είναι η καρδιά του κάμπου, είναι το μέρος στο οποίο επιχειρούν εκατοντάδες αγρότες, φυσικά ροδάκινα, φυσικά μήλα. Δυστυχώς, 25.000 στρέμματα είναι ένας τεράστιος αριθμός που σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα από την χαλαζόπτωση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, και εδώ είδηση για το τι αλλάζει στην κυκλοφορία μετά την αφιδρόμηση στις 26 Οκτωβρίου. Δεν αλλάζουν και φοβερά πράγματα. Θα τα δούμε σε λίγο στο ρεπορτάζ. Από την τρίτη αιτήσεις για αντικατάσταση των κλιματιστικών και των ψυγείων. Μιλούμε για τις επιδοτήσεις των συσκευών. Έχει ανοίξει σχετική πλατφόρμα. Είναι μια εύκολη διαδικασία, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε ηλεκτρονικά για να μπορέσετε να αποκτήσετε μια καινούργια ηλεκτρική συσκευή, πληρώνοντας ελάχιστα χρήματα. Πάμε σε άλλη σελίδα. Πού θα πάμε? Α, θα παραμείνουμε στη Βόρεια? Όχι. Α, ωραία. Πήγαν να αγοράσουν βρέφος με 19.000 ευρώ. 4 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ, το οποίο έχει κάνει ο Νίκος Φωτόπουλος, ο εξαιρετικός συνάδελφος που είναι διαπιστευμένος χρόνια στο αστυνομικό και στο δικαστικό ρεπορτάζ, και θα μας αποκαλύψει κάτι πολύ σημαντικό σε λίγο για αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο εδώ που τα λέμε δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που το ακούμε. Φεύγουμε από τη Βόρεια και πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Και εδώ το ίδιο θέμα για την 26η Οκτωβρίου. Η επιδότηση έως 50% για ηλεκτρικές συσκευές και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Πλαφόν στη χοντρική για το ρεύμα. Τέλος η ρήτρα, να ξέρετε. Φύγαμε. Πάμε στο Θες Νιούς. Αγνοείται ηλικιωμένος ο Ριβάτης. Σε εξέλιξη έρευνες εντοπισμού του. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου ο Ριβάτη. Πρόκειται για έναν 76χρονο άνδρα από την Ουγγαρία, ο οποίος τελευταία φορά εθεάθη το απόγευμα της Παρασκευής, χθες δηλαδή το απόγευμα, στο καταφύγιο Ζολώτα. Τώρα, για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται θα το μάθουμε τώρα αμέσως. Βλέπουμε επίσης την είδηση αυτή, είπαμε θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Ανοίγουν σπίτια και οχήματα στα ανατολικά, 17.000 ευρώ ηλία τους. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, την οποία εξάρθρωσε η έρευνα των αστυνομικών αρχών. Και η οποία βεβαίως αποτελείται από... δεν πρόλαβα να διαβάσω. Υπάρχει σχέδιο αποτροπής στα ανατολικά. Τώρα, εντάξει παιδιά, από άνδρες Ρωμά, μάλιστα, 24, 22, 27 και 26 ετών. Ξαφρίζει τα σπίτια. Προσοχή. Υπάρχει σχέδιο αποτροπής της τουρκικής παραβατικότητας, διαβεβαίωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και τη στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτήν. Μίλησε νωρίτερα για αυτό το θέμα. Γάζωσαν ιδιοκτήτη Βεζινάδικο στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, αν αντικρίσει κανείς το θέαμα, θα μείνει άφωνος. Είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, λένε οι αστυνομικές αρχές. 25 σφαίρες του ρίξανε. Δεν ξέρω ποιο όπλο διαθέτει 25 σφαίρες. Άδειασαν πόσα όπλα πάνω του. Είναι μια είδηση η οποία θα μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς όμως τώρα επιστρέφουμε για να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον 76χρονο Ριβάτη από την Ουγγαρία, τον οποίο αναζητούσε η πυροσβεστική και η ελληνική ομάδα διάσωσης από σήμερα το πρωί στον Όλυμπο. Τα ίχνη του, όπως είπαμε, είχαν χαθεί σύμφωνα με τη σύζυγό του από το απόγευμα της Παρασκευής και η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός του Ολύμπου. Για να ρωτήσουμε όμως τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τον κύριο Ζαφύρη Τρόμπακα, να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οι πληροφορίες είναι ότι χθες, να ξεκινήσουμε το χθες όπως ξεκίνησε το περιστατικό. Ωραία. Χθες έστειλε ένα μήνυμα ότι συνάντησε μία χιονούρα πάνω στο βουνό. Χιονούρα η οποία είναι αρκετά επικίνδυνη, ευτυχώς δεν την πέρασε. Ουσιαστικά ήταν 4 μέτρα μήκος, επί γύρω στα 300 μέτρα
μάλλον 4 μέτρα πλάτος με περίπου 300 μέτρα μήκος, και πολλές φορές γίνονται ατυχήματα σε αυτές τις χιονούρες, οι οποίες γλιστράει κάποιος, μπορεί να γλιστρήσει πολύ εύκολα να την πατήσει και να καταλήξει 300 και 400 μέτρα κάτω από τον περιμένο φυσικά βράχια κάτω. Έτσι. Λοιπόν, επειδή είπατε να τα πιάσουμε από την αρχή, να μας πείτε λοιπόν τι ώρα ξεκίνησε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε εσείς στη διάθεσή σας να αναρριχηθεί στον Όλυμπο και σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόταν, πόσο ψηλά δηλαδή περίπου στο βουνό ήταν όταν έστειλε αυτό το μήνυμα και πού το έστειλε αυτό το μήνυμα. Περίπου στις 4 η ώρα το μεσημέρι έστειλε στη γυναίκα το ένα μήνυμα ότι συνάντησε μία χιονούρα. Αυτή η χιονούρα είναι περίπου στα 2550 υψόμετρο. Μάλιστα. Που είναι και επικίνδυνη, έτσι. Mm-hmm. Δεν την πέρασε, προφανώς ευτυχώς και δεν την πέρασε. Στη συνέχεια λοιπόν κατέβηκε κάτω στο καταφύγιο του Σπύλιος Αγαπητός, μίλησε εκεί με το καταφύγιο και φυσικά εκεί πέρα τον αποθάρρυναν να ξανακάνει οποιαδήποτε προσπάθεια για να βγει προς τα πάνω στο βουνό, επειδή ήταν και 5 ώρα το απόγευμα και ήταν επικίνδυνο να περάσει εκεί τη χιονούρα. Σωστά. Από τότε και μετά δεν υπήρχε καμιά άλλη επικοινωνία. Γιατί όταν κατεβαίνεις από το καταφύγιο του Σπύλιος Αγαπητός, δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία, δηλαδή το τηλέφωνο δεν πιάνει, έχει δύσκολα σημεία. Δηλαδή λέτε... Με έντονη χαράδοση και δεν έπιασε. Δηλαδή λέτε εσείς κύριε Τρόμπακα ότι αγνόησε, αδιαφόρησε και δεν υπάκουσε κατά κάποιο τρόπο τις συμβουλές που του δόθηκαν από το καταφύγιο και το εγκατέλειψε με σκοπό τελικά να κάνει την αναρρίχησή του. Όχι, να κατέβει τι? Κάτω. Να κατέβει αλλά κάτω. Για να κατεβείς από το καταφύγιο του Παλιού Αγαπητός και ναι, να φτάσεις στο δρόμο τέλος πάντων, που είναι τα Πριόνια, είναι περίπου 2 ώρες, 2,5 ώρες πορεία. Ναι. Αυτός όμως δεν έκανε μόνο αυτό, προφανώς συνέχισε και πήρε το μονοπάτι κάτω τα Πριόνια, ναι, και συνέχισε να κατηφορίζει προς το Λιτόχωρο. Αυτό είναι άλλα 17 χιλιόμετρα. 17 χιλιόμετρα μονοπάτι. Μεγάλη απόσταση. Εκεί πέρα πάλι δεν πιάνει το κινητό. Μάλιστα. Τελικά σήμερα το μεσημέρι πήραμε ένα μήνυμα, ενώ εμείς είχαμε στείλει ομάδες πάνω και ξεκινήσει και η περιοριστική, για να τον αναζητήσουν. Και μάλιστα να ζητήσουμε στα σημεία που ήταν επικίνδυνα. Δηλαδή έχουμε κάποια σημεία που στατιστικά έχουν συμβεί περιστατικά, ναι, ατυχήματα, ναι, να ψάξουμε εκεί πέρα δεξιά-αριστερά του μονοπατιού και ακόμα χρειαστεί και πάνω στη χιονούρα να δούμε μήπως υπάρχει πιθανότητα να λήφθησε εκεί πέρα και είναι κάπου χτυπημένος. Αλλά τελικά αυτός κατάφερε και σήμερα το μεσημέρι έφτασε στο Λιτόχωρο πεσοπορώντας και ενημέρωσε ότι έφτασε και είναι καλά. Τώρα περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε, θα μάθουμε αργότερα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή η ομάδα σας πού βρίσκεται? Έχει επιστρέψει? Έχουμε... Όχι, όχι. Η ομάδα συνεχίζει την πορεία της γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Έχουμε υπηρεσία πάνω στο βουνό. Ναι. Οπότε είμαστε σε υπηρεσία μήπως συμβεί κάποιο άλλο περιστατικό. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Όλυμπος έχει μεγάλη επισκεψιμότητα το τελευταίο καιρό και ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Οπότε έχουμε μια μόνιμη υπηρεσία πάνω στο βουνό. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Τώρα να ρωτήσω. Στα 2700 μέτρα. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κύριε Τρόμπακα. Το γεγονός αυτής της φοβερής κακοκαιρίας, που αν στην πόλη είναι τρομακτική, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι σε ένα βουνό. Έτυχε. Συνέπειε, συγγνώμη, να σου πω ότι στον Όλυμπο ήταν πιο ήπια από ό,τι ήταν εδώ πέρα. Δηλαδή πέρασε κάπως χαλαρά. Άλλες φορές τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Mm. Αλλά τώρα από τις πληροφορίες που είχαμε, πέρασε, αλλά όχι πολύ έντονα. Μάλιστα. Όχι αυτό που έγινε χθες, πολλά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή που θα δίνετε εσείς σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αναρριχηθούν και επιλέγουν αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις για τις καταιγίδες που επίκυνται, ποια θα ήταν? Καταρχήν να γνωρίζουν πριν πάνε στο βουνό τις καιρικές ενδείξεις που θα επικρατήσουν, οπότε να κατάλληλα προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Οπωσδήποτε να έχουν ενημερώσει τους οικείους τους για την διαδρομή που θα ακολουθήσουν και πότε θα επιστρέψουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Ναι. Να γνωρίζουν επίσης ότι αν ανεβούν ψηλά, κάθε 1000 μέτρα έχουμε 7 βαθμούς διαφορά. Σημαίνει αν πάμε προς τις κορυφές του Ολύμπου, η θερμοκρασία είναι 21 βαθμούς συγκριτικά με την πόλη, με το αστικό περιβάλλον. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Αν αυτό το φανταστούμε ότι μπορεί να βρέχει και να φυσάει και αέρας, ο συντελεστής κρύου είναι πάρα πολύ χαμηλότερος από τους 21 βαθμούς. Mm-hmm. Και έχουμε λοιπόν ακόμα και το καλοκαίρι υποθερμίας. Μάλιστα. Δηλαδή μην ξεγελιέται ο κόσμος που θα επισκεφτεί το βουνό ότι εντάξει εδώ κάνει ζέστη, πάνω μπορεί να κάνει παγωνιά και μάλιστα αν φυσάει και βραχής, αν δεν έχει και τα διάβροχα, τον κατάλληλο εξοπλισμό, είναι επικίνδυνο. Και παίζει και ρόλο και η ηλικία. Τώρα, βέβαια, στην περίπτωση του 76χρονου, είναι να μπορεί κανείς πως κατάφερε να διανύσει μια τεράστια τέτοια απόσταση. Προφανώς. Ναι, προφανώς. 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 Ναι, ναι. Αλλά και οι ορειβάτες έχουν ένα deadline, δεν έχουν ένα όριο ηλικίας που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και ένα όριο ηλικίας που δεν μπορούν.
πάει μακριά το 76 χρονών για το βουνό, εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Να, είναι κάτι τρομερό για να πεσοπορήσει κάποιος. Αν ο σκαφανός, αν ο πεσοπορήσει, είναι πάρα πολύ και 80 που περπατά στο βουνό, γιατί το αγαπάνε, το λατρεύουν και είναι η καλύτερη άσκηση εδώ που τα λέμε. Ναι, ακριβώς. Εκτός ναι, από την αγάπη. Ναι, ασκούνται, ασκούνται. Ναι, φυσικά, ναι, φυσικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να μην έχουμε κάτι αντίστοιχο μέσα στο καλοκαίρι, ευχόμαστε. Να αλλάξουμε επίσης θέμα και να πάμε στην υπόθεση της απόπειρας παράνομης υιοθεσίας βρέφους λίγων ημερών που εξηγνιάστηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 4 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 2. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει ο συνάδελφος Νίκος Φωτόπουλος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο στην βιομηχανία παράνομων υιοθεσιών που έχει στηθεί εδώ και δεκαετίες σε βόρειες πόλεις της Βουλγαρίας και έχει απλώσει τα πλοκάμια του στη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κατά καιρούς, όπως η Αθήνα και η Λαμία. Δηλαδή, Νίκο, λέει το δικό σου το ρεπορτάζ ότι μιλούμε για αυτό το κύκλωμα που η ιστορία του ξεπερνά τα 20 χρόνια δράσης στην χώρα μας και στην Βουλγαρία. Θα εξηγήσω συνέχεια, Μαρία, αν έχω το χρόνο. Βεβαίως. Θα τα εξηγήσω, είναι περίπου έτσι. Να πούμε τώρα για την υπόθεση αυτήν καθ' αυτή. Πραγματικά έχουν εμπλακεί 6 άτομα, οι 2 είναι οι γονείς στο ζευγάρι των Ελλήνων εδώ που αναζητούσαν να υιοθετήσουν το παιδί, οι 2 είναι το ζευγάρι από τη Βουλγαρία που έκανε το παιδί για να το πουλήσει, αυτή είναι η πραγματικότητα, και στην ιστορία επίσης εμπλέκεται ένας δικηγόρος 61 ετών από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ένας Βούλγαρος διαμεσολαβητής 58 ετών, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους αυτών των κυκλωμάτων των οποίων προαναφέραμε. Το παιδί γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 του μηνός, τώρα τον Ιούνιο, κατόπιν συμφωνίας που είχε προηγηθεί. Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί στο δικηγόρο για να βρει ένα παιδί για υιοθεσία και αποτιμάτω η συμφωνία στα 17 έως 19.000 ευρώ. Ναι. Ήδη το ζευγάρι είχε δώσει προκαταβολή 14.350 ευρώ για την αγορά του παιδιού και για τα διάφορα έξοδα νομικής φύσεως, τα οποία μεσολαβήσεις και τα λοιπά, τα οποία θα χρειάζονταν. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, οι βιολογικοί γονείς. Νίκο, ποιος μίλησε και η αστυνομία μπόρεσε να φτάσει στους ενόχους? Δεν θα έλεγα ότι μίλησε κάποιος. Θα έλεγα ότι η αστυνομία και συγκεκριμένα το αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας Θεσσαλονίκης που ασχολείται εδώ και χρόνια από το 2011 ίσως και νωρίτερα με αυτά τα κυκλώματα από τη Βουλγαρία, Μαρία, τα οποία δρούν κυρίως σε βόρειες πόλεις όπως το Σλίβεν, το Μπουργκάς και άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, κυρίως επαρχιακές, θα έλεγα ότι η αστυνομία παρακολουθεί αυτά τα κυκλώματα εδώ και χρόνια και είχε μία επιτυχία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες οι οποίες διαφεύγουν. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μία λερναία ύδρα, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι αστυνομικοί. Ναι. Πιάνουν ένα κύκλωμα, ξεφυτρώνουν άλλα 2 που έχουν αυτή τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Εδώ και χρόνια, Μαρία, δηλαδή από τις αρχές... Ας βάλουμε το όλο σου περάκι, παιδιά, παρακαλώ. Ναι, Νίκο, συγγνώμη. Εδώ και χρόνια, έλεγα, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000-2010, εκεί πέρα μέσα, ναι, έχει συστηματικά δημιουργηθεί μια σειρά κυκλωμάτων παράνομων υιοθεσιών. Έχει στηθεί, θα έλεγα, μια βιομηχανία εμπορίας βρεφών από τη γειτονική Βουλγαρία. Mm-hmm. Επιτίδη εντοπίζουν γυναίκες με οικονομικά προβλήματα εκεί, ναι, και τις πείθουν να πουλούν τα μωρά τους σε άτεκνα ζευγάρια στην Ελλάδα, αποκομίζοντας οι ίδιοι κέρδη από 15 έως 20.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ανάλογα αν είναι αγόρι ή κορίτσι, έχει και διαφορετική τιμή. Τιμή. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η Βάρνα, το Σλίβεν, το Μπουργκάς, όπως ήδη είπαμε, όπου ζουν πολλοί Ρωμά Βούλγαροι κάτω από τα όρια της φτώχειας, είναι τέτοιες περιπτώσεις πόλεων που εκεί βρίσκονται και δρούν αυτά τα κυκλώματα. Μάλιστα. Πλησιάζουν τους ανθρώπους αυτούς
οι οποίοι κάνουν παιδιά και τους πείθουν να κάνουν ένα μωρό κατά παραγγελία, υποσχόμενοι να τους δώσουν 2.500 έως 3.000 ευρώ. 2.500 ευρώ αν είναι κορίτσι, 3.000 αν είναι αγόρι, όλα τα υπόλοιπα χρήματα, δηλαδή μέχρι τα 20 χιλιάρικα περίπου, πηγαίνουν σε έξοδα για γιατρούς, δικηγόρους κτλ. Νίκο, πολύ είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι η αλήθεια, όλων των ηθικών διλημάτων που αναδύονται μέσα από μια τέτοια είδηση, από τέτοιες ιστορίες, τα οποία πραγματικά έχουν ενδιαφέρον να αναλυθούν στο πλαίσιο μιας εκπομπής, σίγουρα όχι της δικής μας, αλλά δεν ξέρω εσύ κλείνοντας ποια είναι η σκέψη σου πάνω σε αυτό. Μαρία, η σκέψη είναι ότι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι προφανώς δεν ενθαρρύνουμε τέτοια πράγματα, πωλήσεις βρεφών και παραγγελίες παιδιών, αλλά σίγουρα ένα καλύτερο νομικό καθεστώς που θα διευκόλυνε τις υιοθεσίες στη χώρα μας ή και θα τις ενθάρρυνε, διότι απαιτούνται πάρα πολλά και δύσκολα πράγματα, ναι, θα απέτρεπε τέτοιου είδους διεξόδους, θα έλεγα. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσες. Και για το σχόλιο σου, φυσικά, το οποίο είναι πάντοτε αξιόλογο. Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της αμφιδρόμησης της οδού 26 Οκτωβρίου μπροστά από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που για 15 χρόνια λειτουργούσε μόνο ως άνοδος λόγω της κατασκευής του μετρό. Τις εργασίες επιθεώρησαν σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, ο κύριος Νίκος Σταχιάος, αλλά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ας ακούσουμε τι είπαν σχετικά. Αυτοψία στην από χθες το βράδυ πλής κατεύθυνσης της 26ης Οκτωβρίου οδού έκαναν ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Μετά από 15 χρόνια η οδός γίνεται αμφίδρομη. Ωστόσο, λόγω κάποιων τεχνικών εκκρεμωτήτων, όλο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κλείνει στο ένα ρεύμα τις βραδινές ώρες και να ξαναλειτουργεί κανονικά τις πρωινές, με στόχο έως την προσεχή Δευτέρα να παραδοθεί ολοκληρωμένο. Σήμερα ολοκληρώνονται κάποιες τεχνικές εργασίες, οι οποίες βέβαια θα συνεχιστούν και στις αμέσως προσεχείς ημέρες, γιατί υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών ώστε να επέλθει η οριστική αποκατάσταση της κίνησης. Ομοίως γίνονται κάποιες τεχνικές εργασίες και στην οδό Δωδεκανήσου. Εκείνο που θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον ότι με την αποκατάσταση στο κόμβο της πλατείας Δημοκρατίας της κυκλοφορίας, ουσιαστικά φαίνεται ότι κλείνουν οι μεγάλες εκκρεμότητες του μετρό στην πόλη. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε ότι πλέον από πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης φεύγουν οι λαμαρίνες, αποκαθίστανται την κυκλοφορία και απελευθερώνουν την αγορά. Τους τελευταίους μήνες γνωρίζουμε όλοι, είμαστε μάρτυρες. Σε πολλά σημεία της πόλης φεύγουν οι λαμαρίνες, αποκαθίσταται η κυκλοφορία, ανοίγουν τα πεζοδρόμια, απελευθερώνεται η αγορά. Εκεί που παίρναμε μέτρα για τους μετρόπληκτους και μειώναμε τα τέλη ανταποδοτικά καθαριότητας και φωτισμού, τώρα είμαστε σε θέση να τους παραδώσουμε περισσότερο χώρο, μια πόλη ακριβώς όπως τη θέλουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σιγά σιγά από κάθε σταθμό φεύγουν οι λαμαρίνες, έχουμε πλέον κανονικές λειτουργίες πόλης. Και εκείνο που πραγματικά θέλουμε, πέρα το ότι είμαστε επισπεύδοντες, πέρα ότι βλέπουμε μεγάλη αγωνία το έργο επιτέλους να ολοκληρώνεται, πραγματικά είχαμε σχεδόν ξεχάσει πώς ήταν αυτές οι γειτονιές της πόλης που αγαπάμε. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρόσθεσε ότι ο Δήμος κάνει ένα βήμα παραπάνω, εντάσσοντας το Ταμείο Ανάκαμψης ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για πλήρη αποκατάσταση και ανάπλαση όλων των περιοχών γύρω από το μετρό, κυρίως στον άξονα της Εγνατίας Οδού. Ο κύριος Ζέρβας ευχαρίστησε τον κύριο Ταχιάο για το κοινό όραμα που είχαν για το γεγονός ότι έτρεξε με γρήγορους ρυθμούς το έργο τα τελευταία 3 χρόνια, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι στα τέλη του 2023 το μετρό θα είναι πραγματικότητα. Εντάσσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για να έχουμε πλήρη αποκατάσταση και ανάπλαση όλων των γειτονιών γύρω από το μετρό, κυρίως στον άξονα της Εγνατίας Οδού, αλλά όχι μόνο εκεί, ούτως ώστε οι γειτονιές αυτές όχι μόνο να αποκατασταθούν, αλλά να έχουν ακόμα ελκυστικότερο πρόσωπο, να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικές, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να κλείσει αυτό τον μεγάλο κύκλο, βγαίνοντας ακόμα πιο ελκυστική, ακόμα πιο όμορφη. Για το κλείσιμο της τελευταίας μεγάλης εκκρεμότητας, με εξαίρεση του σταθμού της Βενιζέλου, που όμως προχωράει με πολύ γρήγορες διαδικασίες, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την πόλη, το μετρό που έρχεται.
και το οποίο πρέπει να πιστώσουμε στην Αττικό Μετρό σε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, και όχι μόνο στην Αττικό Μετρό, αλλά και σε όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν ακόμα και σήμερα στην ολοκλήρωσή του, επιτρέπει στο Δήμο να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα μεταμόρφωσης της πόλης. Τα συνεργεία της Αττικό Μετρό πραγματοποιούν εργασίες όχι μόνο στον κόβο της πλατείας Δημοκρατίας, αλλά και σε σημεία γύρω από τα δικαστήρια, όπως η οδός 12 Νήσου, στη συμβολή της με την οδό Πολυτεχνείου, περιοχές στις οποίες γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όσο διάστημα κρατήσουν τα έργα. Τέλος, η 12 Νήσου θα παραμείνει μονής κατεύθυνσης. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για να ασχοληθούμε με το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο ψυχρός πόλεμος στο Αιγαίο κινδυνεύει να εξελιχθεί σε θερμό επεισόδιο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που γεννιούνται θέλοντας και εμείς στο μυαλό του μέσου Έλληνα πολίτη. Εμείς θα επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό με την βοήθεια του αντιναβάρχου, ένα αποστρατεία του κυρίου Βασίλειου Πολίτη. Κύριε Ναύαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννα Γαστέρη, καλησπέρα σε όλους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι βάσιμες οι τουρκικές απειλές για πόλεμο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως κυρίως τα γερμανικά, στα οποία ρίξαμε σήμερα μια ματιά, επαναφέρουν αυτό το θέμα μέσα από πολύπλοκες και πολυπίκυλες αναλύσεις, θεωρώντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα με πόλεμο για τα νησιά του Αιγαίου. Τι συμβαίνει, τι θέλει ο Ερντογάν και πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της στρατιωτικής σύραξης, είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο διεθνής τύπος. Ποιες είναι οι σκέψεις σας διαβάζοντας αυτές τις προτάσεις, αυτές τις σειρές? Για να γνωρίζετε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος, όχι με τον Ερντογάν και παλιότερα, που από το 1996 μετά, δηλαδή μετά τα ίμια και τη συμφωνία της Μαδρίτης, συνεχώς δημιουργεί ή φραστικές προκλήσεις ή διάφορα επεισόδια στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πλευράς της τουρκικής δημοκρατίας, όχι μόνο από τον Ερντογάν, το κυβερνό κόμμα και το κόμμα της, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα, εκτός από τις φραστικές προκλήσεις, είδατε ότι έχουν αρχίσει πλέον, το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε και προκλήσεις στο πεδίο. Δηλαδή να έχουμε κάποιες ενέργειες μέσα στο Αιγαίο που θα δημιουργήσουν κάποιο θερμό επεισόδιο. Πρέπει να πούμε ότι ξεκινήσαμε πριν από περίπου ένα μήνα με τον κύριο Χουλουσία Κάρ που έκανε διάφορες φραστικές προκλήσεις. Συνέχισε ο κύριος Σαββούσογλου, μετά ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, στενός συνεργάτης του κύριου Ερντογάν. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε μια συνάντηση, άτυπη συνάντηση και του κύριου Δένδια με τον κύριο Τσαβούσοκλου στα πλαίσια της συνάντησης που έγινε στην Οχρίδα για τη Σύνοδο των Πρεσπών, ναι, υπήρχε μια διπλωματική αυρότητα και ένας σχετισμός μεταξύ των δύο ανδρών. Το ίδιο έγινε βέβαια και στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο μάλλον των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, ο κ. Παναγιωτόπουλος με τον κ. Ακάρ είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί. Αλήθεια είπαν είναι ότι αυτό. Θα πρέπει. Ναι. Δεν ξέρω, αυτά είναι δύο διαφορετικά μηνύματα επικοινωνιακά τα οποία στέλνονται σε μια μαθηματική εξίσωση χιαστής. Δεν ξέρω, εσείς πώς τα αποκωδικοποιείτε? Δεν νομίζω για να γνωρίζετε ότι θα αλλάξει η στάση η τουρκική πλευρά. Η τουρκική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε την μεγάλη σύνοδο κοφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος του μήνα έχουμε στις 28 με 30 τη σύνοδο κοφής στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Η τουρκική πλευρά βλέπετε ότι συνεχώς πιέζει με διάφορους τρόπους και για το θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που δύο νέες χώρες θα ζητήσουν με έτοιμά τους να ενταχθούν σαν μέλη του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία έχει δηλώσει φανερά ότι δεν θέλει να υποστηρίξει την ένταξη και να προβάλλει βέτο. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που κάνει, δηλαδή τις προκλήσεις που κάνει στο Αιγαίο, τις αντιδράσεις που έχει για το θέμα της Φιλανδίας και της Σουηδίας, είναι στα πλαίσια του Ανατολίτικου Παζαριού που ο κ. Ερντογάν και αυτοί που είναι υπουργοί της κυβέρνησής του θα ζητήσουν παραπάνω. Δηλαδή, θα ζητήσαν όπως ήταν την αναβάθμιση των F-16, θα ζητήσουν τα F-35, θα ζητήσουν την άρση του εμπάρκο που λόγω της Συρίας των πολεμικών επιχειρήσεων που συνεχίζονται. Θα ζητήσει από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει άσκηση του εμπάργου. Βέβαια, αυτή τη φορά σας λέω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά στο Αιγαίο. Πιστεύω όμως ότι και η μία πλευρά και η άλλη θα δείξουν λίγο νερό στο κρασί τους.
Γιατί και αυτό ο τουρισμός... είναι μια ευχή, κύριε Ναύαρχε, την οποία βεβαίως όλοι μας θέλουμε να μοιραστούμε. Όμως στην πραγματικότητα αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι αλλεπάλληλες παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα. Διαβάζουμε στον τύπο να λέγεται ότι δεν αποκλείεται ο Ερντογάν να θέσει σε κίνηση από βατικά πλοία και να προσπαθήσει να κατακτήσει ένα ή περισσότερα ελληνικά νησιά με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια αυτό δεν το χαρακτηρίζουν και πάρα πολύ πιθανό. Πιο πιθανό είναι η Τουρκία να προσπαθήσει να υπογραμμίσει, να το πούμε έτσι, τις κυριαρχικές της διεκδικήσεις στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, ότι τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Κύριε Μαγνησίδη, θα είδατε ότι και στην τελευταία άσκηση που έκανε την προηγούμενη Παρασκευή, την τελευταία φάση της ασκήσης στην ΕΦΕΣ 2022, η τελευταία φάση προέβλεπε μια αποβατική ενέργεια εναντίον ενός νησιού. Ποιο νησί είναι, μάλλον ελληνικό νησί, το οποίο έγινε από τον κόλπο της Μύρνης. Στο οποίο συμμετείχαν βέβαια και πολλές δυνάμεις από τις χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ο Ερντογάν δεν θα τολμήσει. Έχει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός σήμερα που μιλάμε είναι 74% επίσημος πληθωρισμός και 150% στο ανεπίσημος. Η Τουρκία έχει ανάγκη το συνάλλαγμα. Έχει ανάγκη το τουρισμό, το οποίο αυτή τη στιγμή τα μικρασιατικά παράδειγμα έχει γεμίσει από τουρίστες. Και να τονίσουμε ότι έχει γεμίσει και από Ρώσους τουρίστες, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε πλέον να τους δεχτούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει όμως και ένα μεγάλο κοινό, κύριε Ναύαρχε, το οποίο μπορεί να αποπροσανατολιστεί σε επίπεδο κοινής γνώμης στην περίπτωση την οποία εμπλακεί σε ένα επεισόδιο με την Ελλάδα, όπου εκεί προφανώς οι Τούρκοι πολίτες θα ξεχάσουν τα της καθημερινότητά τους και θα επικεντρωθούν στο νέο αυτό καθεστώς. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Ίσως είναι και ένας τρόπος για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Από τις ουρές που στέκονται για να πάρουν ψωμί φθηνό, από τις ουρές που στέκονται για να πάρουν φθηνή βενζίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άμα θα δείτε σήμερα που μιλάτε γιατί είπατε για τον τύπο, άμα θα δείτε σήμερα πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωσης και πολλά site, θα δείτε ότι όλες οι παρατάξεις πολιτικές, πλην του Ιμάμουλου, ο οποίος έχει κρατήσει, του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, έχει κρατήσει μια ίσως ουδέτερη στάση, θα δείτε ότι λένε προχώρα, πρόεδρε Ερντογάν, πάρουμε ελληνικό νησί για να σώσουμε την οικονομία μας. Άρα έχει μπει μέσα στο δημόσιο διάλογο για τα καλά αυτό το θέμα, κύριε Ναύαρχε, και δύσκολα θα το τραβήξουν από εκεί προς τα πίσω, διότι φαίνεται αποφασισμένο το πράγμα. Τώρα, εμείς από την πλευρά μας η Ελλάδα, το ναυτικό, σε τι κατάσταση βρίσκεται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα πιθανό θερμό επεισόδιο? Και με ποιον τρόπο θα ζητήσει βοήθεια, αν θα ζητήσει, αν θα χρειαστεί βοήθεια, σε μια τέτοια περίπτωση. Και από ποιους? Να μην γελιόμαστε, βοήθεια εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα έχουμε. Παράλληλα, έχουμε υπογράψει και το σύμφωνο της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας, Αμυντικής Συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πρώτη φάση των βουλευτικών εκλογών. Αύριο έχουμε τη δεύτερη φάση των βουλευτικών εκλογών. Έχει αρκετά προβλήματα στον εσωτερικό πολιτικό χώρο η Γαλλία, γιατί στην πρώτη φάση, όπως θα ξέρετε, από τους 577 βουλευτές που έπρεπε να βγουν, δυστυχώς δεν βγήκαν. Η διαφορά μεταξύ Μελανσόν και του Μακρόν ήταν μόνο 21.000 ψήφοι. Ναι. Και αυτή τη φορά θα γίνει πλέον η δεύτερη φάση. Μόνο 5 βουλευτές εκλεγήκαν με την πρώτη φορά. Έχουμε για τους υπόλοιπους 572 βουλευτές. Η Γαλλία λοιπόν μπορεί να είναι φίλη μας, μπορεί να είναι σύμμαχός μας, μπορεί να έχουμε την Αμερική, η οποία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τις βάσεις μας, αλλά εγώ πιστεύω ότι στον πόλεμο, αν θα γίνει, που δεν πιστεύω θα γίνει, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν θέλει να κάνει μονάχα ένα ελεγχόμενο επεισόδιο στο Αιγαίο, σε ένα νησί που να ίσως να έχει λίγους κατοίκους για να δείξει, όπως είπατε σωστά προηγουμένως, ότι είναι εδώ παρόν, ότι έχει δικαιώματα κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά, κατά την άποψή του βέβαια, να αφισβητήσει τις διάφορες συνθήκες που υπάρχουν πάλι κατά την άποψή του, γιατί οι συνθήκες Λοζάνης και τη συνθήκη του Παρισιού είναι ξεκάθαρες. Εγώ πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτη σύγκρουση, αλλά ότι δεν θα γίνει το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι πιθανότατα να γίνει μετά το τέλος του καλοκαιριού, γιατί σας είπα και πάλι ότι δεν συμφέρει τη μία ούτε πλευρά ούτε και την άλλη. Δηλαδή κατά την περίοδο του φθινοπόρου, λέτε εσείς, οπότε και στην Ελλάδα θα έχουμε και εκλογές, εθνικές εκλογές, τουλάχιστον έτσι λέγεται. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν έχουμε εκλογές και με το νέο σύστημα δεν θα έχουμε και μια
ίσως μια για έναν ολόκληρο μήνα θα έχουμε μια οικουμενική κυβέρνηση. Και μπορεί και με τη δεύτερη φορά να μην βγει ένα κόμμα να μπορεί να κυβερνήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν όπως είναι το ισχύον πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, για ένα χρόνο περίπου θα έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν, μια κυβέρνηση, οικουμενική κυβέρνηση. Ωραία. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω κάτι για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Λέτε λοιπόν εσείς ότι κατά την άποψή σας δεν θα προχωρήσει σε ένα θερμό επεισόδιο, τουλάχιστον για το επόμενο, αμέσως επόμενο διάστημα, ο Τούρκος πρόεδρος, δίνοντας εντολή για κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση όμως που το αποφασίσει, λέτε ότι θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο σε κάποιο νησί το οποίο έχει ελάχιστους κατοίκους. Όταν λέμε θερμό επεισόδιο, τι ακριβώς εννοούμε στη γλώσσα σας? Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνει? Στα πλαίσια κάποια άσκηση τα οποία θα δηλώσει, σε κάποια ανάπτυξη τα οποία θα έχει δεσμεύσει κάποια περιοχή, ναι. Στα πλαίσια θα βγάλει, έχει πάρει και το τέταρτο γεωτρύπανο μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, ναι. Να δημιουργεί κάποιο επεισόδιο κάπου στο κεντρικό Αιγαίο, σε κάποιο νησί το οποίο να έχει ένα-δύο κατοίκους, δεν θα τα αναφέρω τώρα στον αέρα ποια νησιά είναι αυτά, για να δημιουργήσει ένα ενδεχόμενο επεισόδιο και να πει ναι, είμαστε εδώ, αυτό το νησί δεν γράφεται μέσα στις συνθήκες της Λοζάνης των Παρισίων. Εκεί δεν θα σπεύσουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία για να απομακρύνουν. Μα δεν το συζητάμε αυτό, και βεβαίως θα σπεύσουν. Και επειδή μου δεν σας απάντησε στο πρώτο σκέλος, μου έδωσε μια ερώτηση αν οι ένοπλες δυνάμεις στο ναυτικό είναι έτοιμο, ναι. Και το ναυτικό είναι έτοιμο και η αεροπορία είναι έτοιμη και ο στρατός είναι έτοιμη. Έχουμε αυτή τη στιγμή υπεροπλία στο θέμα της αεροπορίας. Περιμένουμε βέβαια και τις καινούργιες φρεγάτες και τις καινούργιες κορβέτες για να έχουμε και υπεροπλία στο ναυτικό. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε υπεροπλία στα υποβρύχια. Και στο στρατό βέβαια, ότι να ξέρετε ότι οι ειδικές δυνάμεις μας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν θα τα αφήσουμε αυτή τη φορά να περάσει απαρατήρητη η οποιαδήποτε εισβολή των Τούρκων, όπως έγινε το 1996, και δυστυχώς τότε θα μπορούσαμε να είχαμε επιφέρει ένα κέριο πλήγμα, το οποίο για 50 χρόνια θα είχε βγάλει από το κατράν του Αιγαίου τον εντελώς του Τούρκου. Πάντως είναι να απορεί κανείς για το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ. Σε αυτό ήταν πολύ λίγο. Και βέβαια θα είδατε και κάποιοι μια... τα ανέχονται επίσης. Και αυτό είναι απορίας άξιων. Για και ποιο αυτό λόγο... είναι απορίας άξιων. Ναι. Να σας πω κάτι. Είδατε σήμερα μια δήλωση του κύριου Μενέντες, ο οποίος ήταν πολύ καυστικός ακόμη και εναντίον του κύριου Μπάιντεν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, λέει, δύο μέλη του ΝΑΤΟ να απειλεί. Γιατί ο ένας είναι ο απειλών. Δεν υπάρχει η Ελλάδα. Δεν απειλεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή μια μείνεται. Να απειλεί εντελώς και εμείς να καθόμαστε όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, τα 29 μέλη του ΝΑΤΟ και να δεχόμαστε τις απειλές της Τουρκίας. Εγώ πιστεύω ότι στις δύο συνόδους που θα γίνουν, ότι ο κ. Πρωθυπουργός θα πρέπει να το θέσει το θέμα σοβαρά, επιτάπητος, και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη του ΝΑΤΟ, και να καταλάβουμε πλέον ότι αυτός που απειλεί συνεχώς, γιατί είναι σημαντικό να απειλεί και με την εγκρίση που γίνεται στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε λοιπόν αν είχε σπάσει κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με την Ουκρανία, έχει πρόβλημα και με την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει να τρίζει το όλο πλέγμα του ΝΑΤΟ που υπάρχει. Και ίσως να έχει νόημα, κύριε Ναύαρχε, κύριε Πολίτη, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και τι θα πει ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο χώρες, οι οποίες είναι σε απόσταση ανάσας, σε απόσταση αναπνοής. Δεν έχουμε τα ίδια δεδομένα που υπάρχουν στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε αχανείς εκτάσεις και που με άλλους διαφορετικούς τρόπους γίνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε τώρα δύο χώρες οι οποίες, αν απλώσουμε τα χέρια μας, θα κάνουμε χειραψία. Άρα λοιπόν... Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα, γιατί ίσως ο κόσμος δεν ξέρει πόσα νησιά έχουμε και πόσες βραχονισίδες. Δεν ξέρει, είμαι σίγουρος, δηλαδή, αν το ρωτήσετε, έχουμε 19.632 βράχους, βραχονισίδες και νησιά. Βέβαια δεν είναι όλα αυτά κατοικήσιμα, αλλά αυτά αποτελούν ένα τακτικό πλεονέκτημα και για τις πυραυλακάδες μας και για τα πλοία μας. Είναι αεροπλανοφόρα μέσα στο Αιγαίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε το τακτικό πλεονέκτημα στο Αιγαίο. Έχετε δίκιο ότι είμαστε ένας με απόσταση αναπνοής, αλλά να ξέρετε ότι και ο Τούρκος, επειδή ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί μέσα στο Αιγαίο, αν βέβαια υπάρχει πολιτική βίβληση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και το 1996 είμαστε έτοιμοι για να εκφέρουμε ένα κέριο πλήγμα στον Τούρκο. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Αν λοιπόν υπάρχει πολιτική βούληση και θέσουμε ξεκάθαρα ποιες είναι τα όρια των κόκκινων γραμμών μας, να ξέρετε σίγουρα ότι δεν θα αποτολμήσει να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Το θέμα είναι το τι θα κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν λέω για την τωρινή κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να είναι μετά τον Οκτώβριο. Θα
πρέπει να θέσει τα όρια, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και να θέσει βέβαια ότι από εδώ και πέρα δεν δεχόμαστε καμία οποιαδήποτε ούτε προκλητική ενέργεια, ούτε στο πεδίο, ούτε φρασκική. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σημαντική συζήτηση που είχαμε, κύριε Ναύαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ναύαρχε. Να είστε πάντα καλά. Να είστε και εσείς. Λοιπόν, για να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να μάθουμε περισσότερα για μια γιορτή που ετοιμάζουν τα μέλη του Συλλόγου Αρίστη, γυναίκες που διαμένουν στο Ωραιόκαστρο. Η αντιπρόεδρος Ευγνωσία Ραυτοπούλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι πρόκειται να συμβεί αύριο. Κυρία Ραυτοπούλου, γεια σας. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ακούτε τώρα τι συζητούσαμε εδώ με τον Ναύαρχο. Ζητήματα τα οποία... Θα ενώσουμε εκείνο το σοβαρό θέμα με το δικό μας ευχάριστο θέμα. ο μόνος τρόπος νομίζω είναι να πούμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Κάτω... Και μία σύνδεση. Υπάρχει σύνδεση τελικά στο θέμα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ναι, δεδομένου γιατί... ότι η αυριανή εκδήλωση δική μας εντάσσεται στις εκδηλώσεις που κάνει φέτος ο Δήμος Ωραιοκάστρου με τίτλο 100 χρόνια προσφυγική συνεισφορά στον τόπο μας. Mm-hmm. Γιατί από το 1922 που έγινε το γνωστό προσφυγικό που μεγάλος αριθμός προσφύγων ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, αρκετοί πρόσφυγες από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία κλπ. Εγκαταστάθηκαν και εδώ στο Ωραιόκαστρο. Mm-hmm. Οπότε φέτος ο Δήμος μας οργάνωσε μια σειρά εκδηλώσεων και μία από αυτές είναι και η δική μας, η αυριανή, του Συλλόγου Αρίστη. Στην οποία εκδήλωση θα έχουμε γεύσεις, θα έχουμε χρώματα και θα έχουμε και μουσική, μελωδίες. Για να τα πιάσουμε ένα-ένα, για τις γεύσεις. Πόσες κυρίες επιστρατεύτηκαν να μαγειρέψουν και τι θα δοκιμάσει όποιος επιλέξει να έρθει εκεί. Όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου, που είναι 8 τελικά νομίζω, mm-hmm. οι κυρίες θα μαγειρέψουν αύριο διάφορα, που φαντάζομαι ότι ήδη έχουν αρχίσει να μαγειρεύουν, τοπικά φαγητά, mm-hmm. χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, δηλαδή ντόπιοι, πόντι, κριτική, βλάχοι, όλα αυτά βλέπετε, να πώς χρειάζονται οι σύλλογοι τελικά, τι από το ένα θέμα στο άλλο πάω. Όλα τα είπαμε στο αρσενικό, δεν είπαμε... πόντιες, βλάχες, ντόπιες, τα είπαμε όλα στο αρσενικό. Δεν πειράζει. Κυρίες όμως είναι αυτές που θα μαγειρέψουν και κυρίες θα μας προσφέρουν αύριο τα διάφορα τοπικά παραδοσιακά φαγητά. Θα τα παρουσιάσει η κυρία Πολυχρονίδου που είναι γνωστή σεφ στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα και θα γίνουν και κάποιες βραβεύσεις. Mm-hmm. Αυτά σε σχέση με τις γεύσεις. Θα έχουμε όμως ταυτόχρονα και έκθεση ζωγραφικής από τα μέλη του συλλόγου μας. Αυτή την έκθεση θα την παρουσιάσει η κυρία Μαρία Ιακωδάκη. Και θα έχουμε και μουσική από την Ορχήστρα του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Πιερίας, από τους νέους αυτούς. Οπότε έχουμε μια εκδήλωση πλήρη, θα έλεγα, μεγάλη. Ο καιρός φαίνεται ότι θα μας βοηθήσει. Φαίνεται ότι θα πάνε όλα καλά, γιατί είμαστε συνεχώς με το μάτι στα δελτία καιρού. Μα θα ήταν κρίμα, κρίμα. Αύριο λοιπόν, Κυριακή, στις 19, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στον αύριο χώρο του Κονταξοπούλιου Γυμναστηρίου, στο Ωραιόκαστρο. Πάρα πολύ σωστά. Θα απολαύσετε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των παραδοσιακών φαγητών του Δήμου. Θα ταυτοχρόνως θα ικανοποιήσετε όλες τις ανησυχίες σας για την ζωγραφική τέχνη μέσα από την έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί και φυσικά θα ακούσετε... Τι μουσικές θα ακούσουμε? Δεν ξέρω να σας πω. Με βρήκατε ανέτοιμη να απαντήσω σε αυτό. Μουσικές εκπλήξεις λοιπόν λέγεται αυτό. Μουσικές εκπλήξεις και γευστικές εκπλήξεις και εκπλήξεις σε όλα. Λοιπόν, ευχάριστες φυσικά. Κυρία Ραυτόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μου στην πρόεδρο, την κυρία Άννα Ραφαηλίδου. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμότατα. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε σκηνοθέτα. Ναι. Δύο λεπτά θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Διάβαζα εδώ για την υβριδική εργασία. Έχετε φανταστεί τον εαυτό σας να εργάζεται υβριδικά. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Και εγώ απόρρισα. Ας μάθουμε μαζί λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Ηλίας Μελισσαρόπουλος θα μας εξηγήσει. Κύριε Μελισσαρόπουλε, καλησπέρα σας. Δεν μου αρέσουν οι ξένοι τίτλοι βέβαια στις ιδιότητες. Παρ' όλα αυτά,
Τι να πω, είστε country manager της Canon Ελλάδος. Τι θα πει αυτό τώρα, country manager? Είμαι υπεύθυνος για την Ελλάδα, στο απλοποιήσουμε, όσον αφορά τα B2B προϊόντα και λύσεις για την ελληνική αγορά. Ναι. Ο B2B προϊόντα και λύσεις στην ελληνική αγορά, προϊόντα και λύσεις εννοούμε για την Canon τα επαγγελματικά εκτυπωτικά συστήματα, τα λεγόμενα πολυμηχανήματα, όπως θα ξέρει συνήθως ο κόσμος. Ναι. Άρα μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, επαγγελματικοί σαρωτές και μηχανές για τυπογραφία, γραφικές τέχνες. Ωραία. Που απευθύνονται σε κυρίως επιχειρήσεις. Σε μικρές, επιχειρήσεις, λοιπόν. Μεσαίες, μεγάλες κλπ. Κύριε Γιατί υπάρχει και το καταναλωτικό κομμάτι. Ναι. Να πάμε λίγο στο διατάφτα τώρα που μας ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Την Πέμπτη που μας πέρασε στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, όπως λέγεται, το Νόησης, εσείς πραγματοποίησατε συναντήσεις που είχαν ως αντικείμενο ενημέρωσης την υβριδική εργασία. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσετε τι εννοείται υβριδική εργασία. Η υβριδική εργασία είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε όλοι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κατά τα 2,5 τελευταία χρόνια του κορονοϊού και εξακολουθούμε να το βιώνουμε και ίσως θα γίνει μια πραγματικότητα. Τι σημαίνει υβριδική εργασία? Σημαίνει μια πραγματικότητα την οποία εργάζομαι από κάποιο περιβάλλον το οποίο δεν είναι απαραίτητα το κλασικό περιβάλλον γραφείο που συνήθιζα να πηγαίνω τελευταία χρόνια. Αλλά οπότε τι εργάζομαι... θα μπορούσε να είναι δηλαδή? Θα μπορούσε να είναι το σπίτι μου, θα μπορούσε να είμαι κάποιος ο οποίος κινείται στον δρόμο, άρα σταματάω με το οπουδήποτε στο αυτοκίνητό μου, σε ένα καφέ ή μέσα στο αυτοκίνητό μου ή σε ένα παγκάκι οπουδήποτε και εργάζομαι, άρα είμαι εργαζόμενος εν κινήσει. Αλλά μπορεί επίσης ο ίδιος εγώ να είμαι κάποιος ο οποίος απαιτεί να είναι και εν κινήσει και να δουλεύω από το σπίτι και από το γραφείο μου. Και ποιος Έλληνας επιχειρηματίας, κύριε Μελισσόπουλε, θα θελήσει να πει ναι σε αυτόν τον τύπο εργασίας στη χώρα? Κοιτάξτε, νομίζω είδανε όλοι οι επιχειρηματίες, ενώ στην αρχή του φοβηθήκαν αυτό το μοντέλο, ότι πιθανότητα να μπορούν να ελέγξουν τους εργαζομένους τους, να μην είναι το ίδιο αποδοτική. Προφανώς. Αν θα μπορούν να λειτουργούν τα πράγματα όπως ήταν πριν, με την έννοια να ανταλλάσσονται πληροφορίες, έγγραφα, ώστε να γίνεται σωστά η δουλειά. Νομίζω πλέον είδανε ότι τελικά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβούνται. Ειδικά στο εξωτερικό, σε αναπτυγμένες χώρες, τεχνολογικά είναι μια πραγματικότητα. Και γίνει πραγματικότητα από τις εταιρείες οι οποίες έχουν αφομοιώσει στο κεντρικό DNA τους, στον τρόπο που λειτουργούν, τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να είναι υβριδικές. Ας το πούμε, γιατί έτσι απαιτεί η σύγχρονη πραγματικότητα. Ήρθε λίγο έτσι ο κορονοϊός να τα βάλει λίγο τα πράγματα σε ένα πιο ταχύ ρυθμό. Έχει να κάνει γενικά με αυτό που ακούμε όλοι, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που ακούγεται όλο και πιο πολύ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη αυτό είναι. Να μπορεί μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι της, από όπου και αν βρίσκονται, ναι, να μπορούν να λειτουργούν σωστά και να αποδίδουν, αν όχι το ίδιο, μπορεί και καλύτερα και πιο γρήγορα όσον αφορά για την δράση του πελάτες. Για να δούμε τώρα τα ωφέλη αυτού του συστήματος για τους εργαζόμενους και τα ωφέλη για τους επιχειρηματίες. Okay. Ωραία. Εμείς καταρχάς κάναμε για πρώτη φορά ίσως έτσι ένα τέτοιο event αποκλειστικά σε επιχειρήσεις για να τους μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό πέρα από την εκτύπωση την οποία ούτως ή άλλως λίγο πολύ επιχειρήσεις στον χώρο μας γνωρίζουν. Ναι. Άρα εμείς ξέρουν όλοι ότι παρέχουμε ποιοτικές μηχανές εκτύπωσης, γρήγορες, με αυτόματους σαρωτές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είμαστε πολύ γνωστοί γι' αυτό. Ναι. Τώρα ήρθαμε να τους πούμε ότι ο υβριδικός τρόπος εργασίας, που είναι μια πραγματικότητα, απαιτείται να γίνεται πλέον, απαιτεί να εξυγχρονίσουν και τις δομές τους εσωτερικά, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Και τι εννοούμε τώρα με αυτό? Μία απλή, ας πούμε, αίτηση άδειας, ναι, για έναν εργαζόμενο είναι δύσκολη υπόθεση όταν αυτός ο εργαζόμενος δουλεύει από το σπίτι του, επειδή έχει διάφορους λόγους στους οποίους πρέπει να δουλέψει στο σπίτι του ή είναι στο δρόμο. Άρα, ένα απλό πράγμα γίνεται για μια εταιρεία λίγο έτσι βασανιστικό, γιατί πλέον δεν τον έχει δίπλα της, για να μπορέσει κάποιος να υπογράψει το φόρμα αυτή άδειας, να πάει σε ένα προϊστάμενο. Σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι. Μάλιστα. Να πάει και να προχωρήσει, άρα να εγκριθεί και να καταχωρηθεί κάπου. Εμείς δείχνουμε στις αυτές τις επιχειρήσεις ότι υπάρχουν πλέον πολύ φθηνά εργαλεία και πλατφόρμες, οι οποίες κάνουν προσφέρει, με τις οποίες μπορεί να παραμετροποιηθεί ακριβώς τα μέτρα της επιχείρησης
και να απλοποιηθούν τέτοιες διαδικασίες που δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με εκτύπωση. Άρα μας λέτε δηλαδή ότι ο επιχειρηματικός κλάδος, άρα και η δική σας η επιχείρηση, που σχετίζεται με την τεχνολογία, έχει στρέψει το ενδιαφέρον τους σε παρασκευή ή κατασκευή μηχανημάτων τα οποία προωθούν την υβριδική εργασία. Αυτό μας λέτε. Ναι, ναι, δεν είναι μηχανήματα αυτά, έτσι, δεν είναι κάτι φυσικό που το βλέπεις. Ναι, είναι εφαρμογές. Είναι μια πλατφόρμα λογισμικού. Έτσι, ναι, είναι λογισμικό. Ωραία, ωραία. Άρα, αν εγώ με εσάς θέλω να ανταλλάξω κάποιο έγγραφο, πείστε ότι είναι ένα συμφωνητικό. Ναι. Που πρέπει να υπογράψουμε για μια συμφωνία την οποία θα κάνουμε. Mm-hmm. Και πρέπει να το φτιάξετε σε ένα Word, εσείς. Να το στείλετε σε μένα. Να κάνω κάποιες αλλαγές, να το στείλω πίσω. Να σωθούν τοπικά σε ένα υπολογιστή version 1 του έγγραφου, version 2, version 3 κτλ. Ναι. Κάποια στιγμή αυτό να πάει σε έναν άλλον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας σας. Να πάρει μια έγκριση, να γίνει version 7-8, να ανταλλαχθούν mail επί αυτά, σχόλια, παρατηρήσεις και όλα αυτά, και κάποια στιγμή να γίνει τελικό και να έρθει σε μένα να υπογραφούν και τις δύο πλευρές. Η ναι. πληροφορία όλα αυτή και η ανταλλαγή email, που είναι μια χρονοβόρος διαδικασία. Κατάλαβα, κατάλαβα. Και κάθε φορά θέλει, απαιτεί το follow-up. Εσείς αυτή τη στιγμή την υβριδική εργασία αυτού του τύπου που μας περιγράφετε, μπορείτε να μας πείτε σε ποιες χώρες την συναντούμε περισσότερο? Αυτές οι χώρες και αυτά τα παραδείγματα που σας λέω, τα οποία δεν απαιτούν καμία ανταλλαγή αρχείων. Άρα ο Χρήστης, για να σας ολοκληρώσω, μπαίνουμε κάθε φορά όσοι είναι συμβαλόμενοι ή όσοι πρέπει να ασχοληθούμε κάτι online. Σε μια πλατφόρμα, κάνουμε εκεί τις παρατηρήσεις μας, στέλνει ένας τον άλλον κάποια στοιχεία χρειάζονται και τα πάντα είναι εκεί και ανά πάσα και ώρα και στιγμή, οποιοδήποτε ξέρει το πού βρίσκεται κάποιο έγγραφο ή κάποια συμφωνία, οτιδήποτε είναι αυτό. Οπότε δεν τηλεφωνούμε καν μεταξύ μας. Βλέπουμε ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο είναι, ποιος είναι υπεύθυνος, τι έχει γίνει, αν υπάρχουν σχόλια. Και πολύ σημαντικό ας επιταχύνουμε λίγο την κουβέντα μας. Ωραία, γιατί τεχνικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση οι τηλεθεατές τώρα όλα αυτά. Προσπαθώ να το κάνω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, απαντήστε μου σε αυτό που σας ρώτησα για να ολοκληρωθεί η κουβέντα μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Από τηλεοποιήσεις έχουν γίνει σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Εδώ πέρα, ακόμα και στην Ελλάδα, εδώ πέρα σε πάρα πολλές εταιρείες. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη φαρμακευτικό κλάδο, στον κλάδο μεταφορών, στη ξενοδοχειακό. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν θέλω να αναφέρω τα εμπορικά ονόματα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά σας λέω ότι σε όσους έχουμε υλοποιήσει, που πάντα έχει ξεκινήσει με κάτι σχετικά απλό, μάλιστα, δώστε μας λύση σε μια μικρή διαδικασία, έχει γιγαντιωθεί γιατί πολύ γρήγορα επιχειρήσεις καταλάβανε ότι εξοικονομούν πολύ. Έρχεται λοιπόν η υβριδική εργασία, κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση μέσα από τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μέλη Σαρόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε. Εγώ ευχαριστώ καλή και ευελπιστώ επιτυχία. Να έχουμε ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε, θα πάμε σε διάλειμμα, όχι. Α, θα πάμε να δούμε αυτές τις συνεντεύξεις, τις οποίες νομίζω ότι θα απολαύσετε ιδιαίτερως, κυρίες και κύριοι. Διότι μία από τις δημοφιλέστερες αρχαίες τραγωδίες, αυτή του Σοφοκλή, Φιλοκτήτης, θα παρακολουθήσει εδώ το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο είναι ή αύριο και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο, ναι, στο Θέατρο Δάσους. Η Χριστίνα Κανατάκη συνομίλησε με δύο από τους τρεις πρωταγωνιστές. Μιλούμε για τον γνωστό Τάσο Νούσια, αλλά και τον Γιώργο Αμούτζα, οι οποίοι αποκάλυψαν τις δυσκολίες των ρόλων τους στη συνέντευξη που τις παραχώρησαν, αλλά και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του θεατρικού κοινού, που είναι τελείως διαφορετικά από αυτά της τηλεόρασης. Αυτό οι ηθοποιοί το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τι είπαν. Έχω την εντύπωση ότι τελευταία φορά σε είδα Ριχάρδο. Αλλά τώρα σε βρίσκω Φιλοκτήτη. Τι έχει περάσει και τι έχει μεσολαβήσει από τότε? 2 χρόνια, 3. Και ακόμα ένας ρόλος έτσι από την κλασική δραματουργία του θεάτρου που κανείς θέλει να καταπιαστεί μαζί του, να αναμετρηθεί, γιατί δεν είναι εύκολος. Βέβαια το σκαλοπάτι του Ριχάρδο είναι πολύ σημαντικό για να έρθει στο Φιλοκτήτη. Και οι δύο διαχειρίζονται ένα περιθώριο, μια εγκατάλειψη και μια προδοσία. Αυτός είναι ένας κοινός νόμονας. Αλλά ο πόνος του Φιλοκτήτη είναι καθολικός. Είναι πολύ πιο μεγάλος, γιατί αφορά
όλη την τρισημεία. Δηλαδή είναι και σωματικός, είναι και ψυχικός, είναι και διανοητικός. Ο Ριχάρδος δεν τον είχε αυτόν τον πόνο, τον σωματικό. Και βαθιά ανθρωποκεντρικός, μας αφορά όλους. Αυτός ο πόνος, αυτή η ανθρωπογεωγραφία που ψάχνει τη λύτρωσή της, μας αφορά όλους από την πρώτη μέρα, νομίζω. Και για διαβίου. Έτσι. Τον έχουν παρατήσει, τον έχουν παραμελήσει, αλλά τελικά χρειάζονται μετά από πολλά χρόνια την βοήθειά του και προσπαθούν με ύπουλο τρόπο να αποσπάσουν αυτά που χρειάζονται προκειμένου όμως να εξυπηρετήσουν ένα ευγενή σκοπό, να πάρουν την τρία. Αυτό δεν τους δικαιολογεί μέσα στο μυαλό του. Τους δικαιολογεί. Στο τέλος, τέλος. Θα τους δικαιολογείς περισσότερο ίσως ως θεατής. Αλλά θα ταυτιστεί πάρα πολύ με τον... με το Φιλοκτήτη. Εδώ έχουμε τη σύγκρουση δύο κόσμων ουσιαστικά. Δύο αξιών, δύο αξιακών συστημάτων. Το ένα είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα με δόλο που είναι, έχει και άλλη έννοια από, έχει να κάνει και με το δόλωμα, με το ψάρεμα ας πούμε κατ' επέκταση, αλλά έχει να κάνει και με τη μηχανογραφία, την κουβαλάει ο Οδυσσέας μέσα του έτσι κι αλλιώς αυτή. Με τον κόσμο, τον αξιακό του πολεμιστή, του ευθύ, του ανθρώπου που κρατάει εν τιμή μια πορεία του έντιμου και του δίκαιου, που είναι ο κόσμος του Φιλοκτήτη, αλλά του εντελώς άκαμπτου, με αποτέλεσμα να σπάει απ' την άλλη. Οπότε αυτή η σύγκρουση μας φέρνει και το μύθο και τη διαπλοκή αυτού του μύθου. Έτσι βρίσκονται επί σκηνής ο Νεοπτόλεμος για να έρθει να αδράξει τον Φιλοκτήτη, γιατί μόνο στο Οδυσσέας δεν τα καταφέρνει. Αν και είναι μισητός εχθρός. Επειδή είναι πολυμήχανος, έφερε τον μικρό που είναι τι, γιος του Αχιλλέα, που ήταν ότι πιο αγαπημένο ως ήρωας αυτός, ο Αιάντας. Και παίρνει την πληροφορία ότι αυτοί πεθάναν στα πεδία των μαχών από τον Νεοπτόλεμο, και αυτό είναι συντριβή στη συντριβή για τον Φιλοκτήτη. Με αποτέλεσμα να μην θέλει με τίποτα να πάει να πολεμήσει και να δώσει τέλος στον δεκαετή πόλεμο της Τρίας. Είναι ένα φοβερό έργο, βαθιά ανθρωποκεντρικό και με φοβερές αμφισημίες, αλληγορίες. Είναι σπουδαίο κείμενο. Και... να συνεχώς ανακαλύπτουμε πράγματα κάθε μέρα, αλλά είναι και πράγματα τόσο σπουδαία του να... και τόσο πυκνά στο νόημά τους και τόσο υπέροχα να τα μιλήσει κάποιος, μόνο και μόνο να τα μιλήσει. Λέει ότι, λέει στον Νεοπτόλεμο κάποια στιγμή, μαζί θα πορευτούμε, γιατί οι πληγές μου χρειάζονται συνοδοιπόρο. Πόσο βαθιά ανθρώπινο είναι αυτό, πόσο ανάγκη έχουμε όλοι εμείς από ένα σύντροφο, όπου να μοιραστούμε έτσι, πράγματα τα οποία δεν μπορεί και να μην καταφέραμε να τα διαχειριστούμε. Ανταυτού όμως συνεχώς να μας αδειάζουν και τούμπαλοι, να είμαστε σε συσυφική σχέση με αυτά, έτσι. Ναι, η τραγωδία μας είναι ένα ζωντανό είδος, δεν είναι μουσιακό. Αφορά την ανθρωπότητα διαχρονικά και τα άλλη τα ζητήματά της. Και ξεκινάτε από Θεσσαλονίκη. Πώς και είχαμε αυτή τη χαρά? Και ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη γιατί αυτή είναι η μήτρα του θεάτρου για μένα. Εδώ ανδρώθηκα, Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Και γυρνάω και ξαναγυρνάω στη Θεσσαλονίκη γιατί πιστεύω το κοινό της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ. Έχει μια υψηλή αισθητική και μια... φοβερή αντίληψη για το θέατρο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι ζυμωμένο με τη θεατρική πράξη το κοινό της Θεσσαλονίκης. Οπότε και εγώ είμαι παρατηρητής του και με τις δουλειές μου, αλλά και από όταν ήμουν στη μαθητεία μου εδώ. Οπότε μπορώ και να το αναγνωρίσω και να το επενέσω. Θα τους το μεταφέρω. Ναι, παρακαλώ πάρα πολύ. Νομίζω το ξέρουν. Θα το πω. Ο Νεοπτόλεμος είναι ένας συνδετικός κρίκος που ο Οδυσσέας χρησιμοποιεί έτσι ώστε να πετύχει τον στόχο του και να καταφέρει να πείσει τον Φιλοκτήτη μέσω του Νεοπτόλεμου
να επιστρέψει μετά από 10 ολόκληρα χρόνια που τον παράτησαν εξόριστο στη Λίμνο, πίσω στην Τρία και να πολεμήσει για να πέσουν αυτά τα πολυπόθετα τείχη. Ο Νεοπτόλεμος από την άλλη έχει την δική του ιστορία, είναι ο γιος του Αχιλλέα, είναι η δική του στιγμή να αποδείξει τι αξίζει, τι μπορεί να κάνει και θα δούμε ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Ο Νεοπτόλεμος σε όλη την παράσταση βρίσκεται ανάμεσα στο πρέπει που του ορίζει ο στρατός και ο Οδυσσέας και στην ηθική. Στην ηθική η οποία δεν του επιτρέπει, μόλις αντικρίζει αυτή την τραγική φιγούρα τον Φιλοκτήτη, ούτε να τον εξαπατήσει, ούτε με δόλο και πονηριά να του αποσπάσει τον αναπόσπαστο οπλισμό του, όπως χαρακτηριστικά λέμε και στο κείμενο. Αντιθέτως, δένεται με τον Φιλοκτήτη και στο τέλος, έτσι, με μια θεϊκή παρέμβαση, θα καταφέρει να κάνει αυτό που ορίζει ο χρησμός, ένας χρησμός ο οποίος θέλει τον Φιλοκτήτη με το θεϊκό του τόξο στο πλευρό του Νεοπτόλεμου να παίρνουν την πολυπόθετη Τρία. Οδυσσέας, η Μαρία Πρωτόπαπα. Πρωτότυπο. Πρωτότυπο. Νομίζω πως αυτό ήταν μια εξαιρετική επιλογή της Μαρλένε Κεμίνσκι και εμείς ενθουσιαστήκαμε σε αυτό το άκουσμα, γιατί δεν γνωρίζαμε ποιος ηθοποιός θα κάνει τον Οδυσσέα. Ενώ είχαμε ξεκινήσει τις πρώτες επαφές με το κείμενο και συζητήσεις. Δεν είχε ρόλο γυναικείο καταρχήν ο Φιλοκτήτης και εγώ όταν άρχισα να ζητώ πού μπορεί να παίζει, δεν πήγε το μυαλό μου. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει γυναικείος ρόλος και εκεί πέρα ήταν, ας πούμε, πολύ μεγάλη διαφορά αυτή η υπέροχη πρόταση, όπου βεβαίως η Μαρία είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται πολύ για τέτοιου είδους προτάσεις και προκλήσεις. Έχει κάνει κάτι εξαιρετικό και η Μαρλέν σκηνοθετικά, δίνοντας αυτόν τον ρόλο στη Μαρία, αλλά και η Μαρία νομίζω πως έχει κάνει έναν πολυδιάστατο Οδυσσέα, ο οποίος θα μείνει. Θα μάθατε ενδεχομένως οι περισσότεροι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η τιμόμενη χώρα στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 10 έως 18 Σεπτεμβρίου με σημαντικό αριθμό συμμετεχουσών επιχειρήσεων και φορέων από την χώρα της Δυτικής Ασίας. Για τη σημασία της συμμετοχής και τα δυνητικά πεδία συνεργασίας των δύο χωρών μίλησε η επιτετραμένη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Ελλάδα, η κυρία Αϊμάν Αλ-Ζεϊούντι, η οποία παρεχώρησε στην TV100 αποκλειστική συνέντευξη, την οποία θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα. Has had diplomatic relations with the UAE since 1971. How are bilateral relations evaluated in the context of half a century of cooperation? Firstly, I would like to thank you for inviting us today and would also like to express how happy we are to be the honored country of the TIP this year. UAE and Greece showed excellent diplomatic relations that have reached a strategic level of the relation and collaboration. The two countries have more common interests than ever before. And we are collaborating in many areas such as energy, infrastructure, finance, tourism, and others. Result of this collaboration in technology, agriculture, tourism, culture, and education will be present at TIFF this year. Greece is a friend and strategic partner to us and also a major actor for the security and political stability in the region. UAE and Greece will share the common vision for the geopolitical challenges in the area, and we are interested to work further for prosperity of the region. Despite the very good bilateral relations between the countries, the trade balance is low.
Because secondly, do you consider that the participation of the UAE in the TIF will act as successful investment accelerator in the region of Thessaloniki, northern Greece, and consequently in the southeastern Europe? Today, the UAE is the second largest Arab economy and the third in the Middle East. As we are heading towards the next 2 years, the vision to make UAE the global capital of the investment and economic creativity and new projects. Bilateral political and military relations with Greece is excellent, and surely economic relations can be advanced further. Indeed, trade balance is currently low, but we intend to further increase the volume of our cooperation trade in a trade to a level that fully reflects the high potential of our strong partnership. Actually, our target is to balance the political relations and how strong is it with a new strong economic relation. We are positive that the participation at TIF can be successful in presenting UAE dynamic economy to the Greek and the international visitor of the Hill Expo. Also, we are sure that this will facilitate stronger relation between businessmen of our two countries. The TIF, apart from being the biggest economic event in the country, is also a political and cultural event. How do you intend the present elements of UAE culture? We are planning to present to the Greek visitors the special characteristics of the Emirati history, society, cultural heritage, and its tolerant society. During the 9 days event, a number of cultural and artistic events are scheduled to be take place. Still, we are in the process of drafting and designing the event, so we promise that more information will follow in due time, and hopefully the visitors will enjoy our pavilion in the Hill Expo. Thank you very much. Thank you very much too. Λοιπόν, ευχαριστούμε πραγματικά για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης από την επιτετραμένη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε κλίμα και θέμα και θα πάμε στον καλοσυνάδερφο, δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, τον Τάσο Ρέτζιο, ο οποίος έχει να μας προτείνει για σήμερα τρεις ταινίες και μία παράσταση. Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρία. Ναι, εντάξει, είναι καιρός για να κλειστούμε σε μια αίθουσα αυτός ο μούντος καιρός, οπότε είναι ταιριαστό. Θυμίζω βέβαια ότι και τα θερινά σινεμά λειτουργούν παρόλο αυτή την κατάσταση με τη βροχή, γιατί έχουν αρκετές σκεπασμένες θέσεις, οπότε μπορεί να επιλέξει κάποιο θερινό σινεμά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με ποια ταινία θες, με το Λίο Γκράντε. Καλή τύχη, Λίο Γκράντε. Αφήνω σε σένα την πρωτοβουλία. Εσύ προτείνεις, εμείς ακολουθούμε. Εντάξει, ωραία. Ο Λίο Γκράντε, λοιπόν, είναι, για να χρησιμοποιήσω ένα political correct όρο, ένας σεξεργάτης. Είναι, βέβαια, η ταινία είναι καθαρά γυναικεία όμως. Mm-hmm. Είναι μια ταινία της Sophie Hyde που είναι, μας προέρχεται από τη τηλεόραση, όπως και η σεναριογράφος, η Katie Brand. Αλλά η ταινία ανήκει στην Emma Thompson, την πρωταγωνίστρια της ταινίας που υποδίδει την Νάνση. Η Νάνση είναι ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός, εδώ και 2 χρόνια έχει χάσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός ερωτικός της σύντροφος, σε μια ζωή, ερωτική ζωή που δεν τη λες και πρωτότυπη, ούτε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Και αυτό που έχει διαπιστώσει η Νάνση, γνωρίζοντας αυτόν τον νεαρό σεξεργάτη, λοιπόν, ο Λιογκράτη, είναι ποτέ της δεν είχε οργασμό. Και διάφορα άλλα πράγματα που ας μην τα αναφέρουμε τέλος πάντων. Και γνωρίζονται λοιπόν, αυτή υποδίεται μια 55, αν και λίγο μεγαλύτερη η Emma Thompson τέλος πάντων. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μονάχα όλο αυτό την προσπάθεια του Λίο Γκράντε να χαλαρώσει τις άμυνές της, να την απελευθερώσει από εγκλωβισμούς, να λιάζει τις γωνίες της, αλλά ουσιαστικά και να τις εισάγει σε μια απενοχοποιημένη, έτσι, μάλλον έναν απενοχοποιημένο σεξουαλισμό της γενιάς του, γιατί αυτός είναι 25, και να περάσει σε άλλα στάδια. Και αυτός βέβαια έχει τα δικά του και η ταινία πάει ένα μπαλάκι πόγκ
έτσι ωραίο από τον ένα στον άλλον. Αυτό που μένει όμως σε όλους όσοι δουν ταινία είναι η τόλμη καταρχήν της Έμα Τόμσον να παίζει αυτό το ρόλο, η τόλμη της να ερμηνευτικά να τσακίζεται και πάλι να σηκώνεται, και νομίζω ότι αυτό που θα το απολαύσουν όλοι είναι ουσιαστικά τι, ότι το πέρασμα του χρόνου, το υποφθορά σώμα μας, αλλά ακόμα ανεξερεύνητο στην περίπτωσή της, μπορεί ακόμη να προσφέρει ειδονές, όχι με την κυριολεκτική μόνο έννοια του όρου, αλλά και με τη μεταφορική. Ωραία ταινία. Μια αντίθετη εκδοχή του Pretty Woman, λοιπόν, και κάπως με έτσι, διαφορετικές ερμηνείες. Ωραία. Και, λοιπόν, και περνάμε στην επόμενη, η οποία πώς επιγράφεται. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι το τέλειο αφεντικό. Είναι, δεν ξέρω, είναι. Ο Φερνάντο Λεόν Μπερανό. Ξέρω ότι είναι ο τέλειος άντρας για πολλές γυναίκες. Για το τέλειο αφεντικό δεν έχω ιδέα. Εδώ είναι λίγο μεταμορφωμένος, έτσι, με άσπρα μαλλιά κτλ. Το τέλειο αφεντικό είναι μια συνεργασία μετά από 20 χρόνια, νομίζω, που είχε ο Αρανόα μαζί με τον Μπαρδέμ μετά από τις υπέροχες Δευτέρες με Λιακάδα, όπως την έχουν δει. Αυτός είναι ο Μπλάνκο τώρα εδώ πέρα. Έχει κληρονομήσει ένα εργοστάσιο κατασκευής ζυγαριών από τον πατέρα του. Και ο πατέρας του πάντα φαινόταν ότι οι υπάλληλοι του είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι, μια μεγάλη οικογένεια κτλ. Δεν είναι εποχές για τέτοια τώρα, αλλά ωστόσο ο Μπλάνκο θέλει να κερδίσει το διαγωνισμό επιχειρηματική αρεστία. Δεν του πάνε όμως καλά τα πράγματα. Ένας απολυμμένος εργάτης διαμαρτύρεται από απέναντι, ο επιστάτης του έχει κατάθλιψη. Αυτός... Να ξέχαστα περνάνε εκεί, ναι. Ναι, μια μαθητευόμενη την εκμεταλλεύεται. Γενικά δεν βολεύουν τα πράγματα για να πάρει το βραβείο αριστείας, επιχειρηματικής αριστείας. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εμείς είναι κάτι ανάμεσα σε μαύρη κωμωδία, κάτι ανάμεσα σε μια κωμική παραβολή για την ηθική των καιρών και διάφορα τέτοια πράγματα. Με τα οποία όμως. Ένα Χαβιέ Μπαρδέμ πώς, εκπληκτικό. Ένα Χαβιέ Μπαρδέμ ωραίο, ισορροπημένο σε ένα ρόλο. Ας πούμε, συνήθως ο Χαβιέ Μπαρδέμ αφήνεται και λίγο εκτραχύνεται στους ρόλους του και απογειώνεται. Εδώ προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει σκηνοθέτης από πίσω. Είναι με κράτημα και περνάει από την απογοήτευση στην υπερβολή με πολύ απαλό τρόπο και, μεταξύ αριστείας και χάους, επιφάνειας και ουσίας και κωμωδίας και τραγωδίας τελικά. Αυτό που μένει είναι ότι μπορούμε να πούμε και να μιλήσουμε για τα πιο σοβαρά πράγματα με τον αστείο τρόπο και το ανάποδο. Ναι. Βέβαια, ο Αρανόα είναι ένας πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης και αργά γρήγορα το γυρίζει λιγάκι σε κάτι σαν τζιτάτο, αλλά ωστόσο είναι μια ταινία που άρεσε γενικά όχι μόνο στην Ισπανία. Στην Ισπανία είναι φορτωμένη με Γκόγια, ας πούμε τα ισπανικά Όσκαρ. Είχε και ρεκόρ υποψηφιότητα των 20 υποψηφιότητες, κέρδισε τελικά 6. Άρεσε γενικά στην Ευρώπη και γενικά στο πρόγραμμα Media, οπότε νομίζω μας αφορά όλους, υπό μία έννοια. Τώρα, η υψηλή γραπτική είναι ένας κυριολεκτικός, ένας μεταφορικός, ένας ποιητικός τίτλος. Είναι τα πάντα. Αυτά που είπες. Είναι μια ταινία της Σιλβίο Χαγιόν που παίζει φοβερή και τρομερή Ναταλή Μπράιλ. Όπως το προφέρουμε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας θρύλος για τη γαλλική, έτσι, για το γαλλικό σινεμά. Η οποία υποδίδει την Εστέρ, που έτσι είναι στην οριμότητά της και αυτή. Ξεκίνησε ως μοδίστα στον Νίκο Τιόρ. Πραγματικά είμαστε στον Νίκο Τιόρ. Και τώρα είναι η επικεφαλής της ομάδας τεχνητριών. Αυτά που κρύβεται πίσω από το μεγάλο οίκο. Και τώρα άκου να δεις. Μέσα στο μετρό, ένα κορίτσι 20χρονο της πάρα της κλέψει την τσάντα και αντί να την καταγγείλει στην αστυνομία, τη βλέπει πάνω της ότι μπορεί να την μεταμορφώσει σε μια νεαρή εκδοχή του εαυτού της και την παίρνει να την φτιάξει όπως αυτή, υπό μία έννοια, μια νέα εκδοχή του Πυγμαλίωνα, κάπως έτσι. Αυτό που βαίνει βέβαια είναι όλο αυτό το συναρπαστικό ντεκόρ της μόδας, όλο αυτό το περιβάλλον της υψηλής γραπτικής και δύο ερμηνείες, από τη μια η Ναταλή Μπάι που θέλει να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε, έτσι όπως το ορίζει υψηλή γραπτική, ξέση ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα, και από την άλλη το νέο που έρχεται για να το αμφισβητήσει όλο αυτό. Εντάξει, γαλλικό σινεμά, έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι σημαίνει αυτό, γαλλικό σινεμά. Ναι. Λοιπόν, τρεις ταινίες, κυρίες και κύριοι, νομίζω καταπληκτικές και οι τρεις για διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Όμως, εσείς που ψηφίζετε πάντα θέατρο, έχετε την καλύτερη ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία αρχαία τραγωδία από τις δημοφιλέστερες, Φιλοκτήτης, Σοφοκλής. Ναι. Νομίζω ότι δεν χάνει ποτέ το ελληνικό κοινό την σχέση του με την αρχαία τραγωδία και καλά κάνει βέβαια, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ τους Έλληνες
να γυρίζουν την πλάτη σε έργα όπως αυτό. Το καλά, ο Φιλοκτήτης του Σοφοκλή είναι πολύ ιδιαίτερο έργο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι πανελλήνια πρεμιέρα. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με την παράσταση, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουν την πληροφόρηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και αύριο η παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Ξεκινάει από εδώ την περίοδο δηλαδή. Οι περισσότερες εκδηλώσεις, να πούμε ότι για απόψε τουλάχιστον έχουν ακυρωθεί. Οπότε ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβαίνει αυτό, χωρίς όμως να είμαστε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και αύριο παράσταση, έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένη. Mm-hmm. Είναι η Μαρλέν Καμίσκη το σκηνοθέτη το έργο σε μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα. Ο Τάσος Νούσιας είναι στον ομώνυμο ρόλο του Σοφοκλή, που είναι απαιτητικός, έτσι. Είναι ένας πληγωμένος ήρωας ο Φιλοκτήτης. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας ρόλος πρόκληση του Οδυσσέα που τον παίζει η Μαρία Πρωτόπαπα. Γυναίκα. Έτσι. Mm-hmm. Γυναίκα, ναι. Καλά, έχει γίνει και λίγο μόδα αυτό τώρα να παίζει γυναίκα και άνδρας αντί στους ρόλους, αλλά εν πάση περιπτώσει η Μαρία Πρωτόπαπα. Εντάξει, Μαρία στην αρχαιότητα την συνέβαινε το αντίθετο. Mm. Ναι. Ο Σοφοκλής, όπως ξέρεις, είναι ένα επεισόδιο από τον Τροϊκό κύκλο ουσιαστικά. Και σύμφωνα με τον οποίο ο Οδυσσέας και ο Νεπτόλεμος στέλνονται στη λίμνα των Αχαϊκών στρατών για να φέρουν το περίφημο τοξόρι Φιλοκτήτη στην Τρία, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί πριν από 10 χρόνια, από δάγκωμα φιδιού τότε που είχε κάνει μια πληγή. Και μαθαίνουμε μια προφητεία ότι εκείνος και το θεϊκό του τόξο είναι απαραίτητο για την άλωση της Τρίας. Και αρχίζει το σχέδιο του Οδυσσέα κτλ. Αν δούμε την υπόθεση, αυτό που έχει σημασία είναι η αναμέτρηση, όπως πάντα σε αρχές τραγουδίες, και εδώ είναι πολύ έντονο αυτό γιατί ο Σοφοκλής το κάνει, μεταξύ της ηθικής διάστασης των ηθικών απαιτήσεων και ουσιαστικά των απαιτήσεων που σου επιβάλλουν τα πράγματα. Αυτή η αιώνια κόντρα. Φυσικά εννοείται ότι δεν έχουμε δει την παράσταση γιατί είναι σε πανελλήνια πρεμιέρα. Οι πληροφορίες λένε όμως για ένα πολύ δυνατό ρόλο του Τάσου Νούσια, που τελευταία στις, παρόλο που προέρχεται, εντάξει, αυτό το γνωστό φέτος είναι, ξέρεις, όλοι οι τηλεοπτικοί όσοι παίζουν σε σύρια, αλλά έχουν κατεβεί σε τραγωδίες και στην επίδαυρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Νούσιας έχει αποδείξει ότι μπορεί και τα καταφέρνει σε ρόλους τραγωδίες και μάλιστα αρκετά καλά. Είναι περίεργος να δω πώς θα ερμηνεύσει ρόλο του Οδυσσέα ή Πρωτόπαπα. Όλοι μας. Λοιπόν, Τάσο Ρατζιό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα παραμείνουμε στα κινηματογραφικά δρόμενα και θα αναφερθούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο μετακόμισε για μερικές μέρες στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί ξεκίνησε την Τετάρτη το Εύβοια Film Project, ένα εγχείρημα του θεσμού στον τόπο που τόσο υπέφερε το καλοκαίρι του 2021. Βεβαίως υπάρχουν πρωτότυπες δράσεις εκεί, προβολές ταινιών, masterclass, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, συναυλίες. Θα μας τα πει ο Διογέννης Μαριόλας, γιατί η κάμερα της TV 100 έκανε ταξίδι εκεί, ταξίδεψε εκεί, φυσικά με τον Διογέννη, και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, διότι εκείνος το παρακολουθεί. Σε ακούμε. Καλό απόγευμα, Μαρία. Όχι απλά ταξίδεψε, εξακολουθεί και ταξιδεύει. Εξακολουθεί να έχει έδρα εδώ την Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα τα Λουτρά της Εδιψού, που ουσιαστικά είναι η βάση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το οποίο είναι ο φορέας μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού για αυτή την σειρά, όπως πάρα πολύ εύλυτα ανέφερες, των πεθύμερων δράσεων, που στόχο έχουν να αναδείξουν τα μέρη εδώ και κυρίως την Βόρεια Εύβοια σε παγκόσμιο κέντρο για το πράσινο σινεμά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, Μαρία, ότι εκτός από τις προβολές ταινιών που είναι φυσιολογικό να έχουν στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, όπως ανέφερες, εργαστήρια, masterclass, συναυλίες, ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό, καλεσμένοι ειδικοί του χώρου, κυρίως από την Αθήνα αλλά και από το εξωτερικό, επαγγελματίες από τον κινηματογράφο και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, οι οποίοι συζητούν με το κοινό και βεβαίως προσπαθούν να τρέξουν στο παρελθόν της κινηματογραφικής παραγωγής, να αναδείξουν ταινίες που είχαν στο επίκεντρο το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ναι. Αλλά το πιο σημαντικό, Μαρία, είναι ότι προσπαθούν μέσα από τις σύγχρονες κινηματογραφικές αφηγήσεις να μεταφέρουν στο κοινό, στον κόσμο του σήμερα, του 2022, το πώς μπορεί να συντονιστεί καλύτερα με τη φύση. Διογέννη, αντιληφθήκαμε πλήρως το προσκήνιο ότι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν παρασκήνια τα οποία έχουν ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε κάτι από αυτά. Το feedback του κόσμου δηλαδή. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πάρα πολύ νεανικό κοινό. Εγώ δεν σου κρύβω ότι ερχόμενος στη Βόρεια Εύβοια
γνωρίζαμε λίγο πολύ ότι λόγω των ιαματικών νερών μιλάμε για ψαροχώρια και κομοπόλεις που είναι βεβαίως λουτροπόλεις, αλλά απευθύνονται κυρίως σε έναν πολύ μεγαλύτερο ηλικιακό ορίζοντα. Άρα το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πολύ νεανικό κοινό, το οποίο νεανικό κοινό δίνει και δυναμικό παρόν στις κινηματογραφικές προβολές. Μπράβο. Ξέχασα να αναφέρω, δεν ξέρω αν το ανέφερες εσύ, ότι όλες οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχει εισιτήριο πουθενά. Mm-hmm. Αυτό είναι το αυτονόητο. Όλος ο κόσμος εδώ έχει χαρεί πάρα πολύ για το γεγονός ότι έχουν έρθει τόσοι πολλοί επισκέπτες στην Βόρεια Αίγαια. Είδαμε και τον Κωστή Μαραβέγια στα πλάνα μας, Διογέννη, ο οποίος τι ρόλο ανέλαβε σε αυτή την περίπτωση? Είναι ο πρεσβευτής. Είναι ο πρεσβευτής της διοργάνωσης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι εδώ μαζί με την σύζυγό του, την Τόνια την Σωτηροπούλου. Mm-hmm. Κάνουμε πάρα πολύ παρέα αυτές τις ημέρες. Είναι και αυτός έτσι πολύ εξωστρεφής ως χαρακτήρας. Σήμερα είναι η συναυλία του στην παραλία της Αγίας Άννας. Ο καιρός. Ευτυχώς, μπράβο ρε Μαρία, αυτό η ίδια μάνα μας γέννησε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ για τον καιρό. Δημοσιογράφος ήταν. Γιατί έμαθα Μαρία ότι χθες είχατε μια αναπάτηχη νεροποτή. Έτσι. Διακόπηκε η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας με τον Διονύση Σαββόπουλο. Δεν υπήρχε, η αλήθεια είναι, πρόγνωση ότι θα έβρεχε χθες στην Θεσσαλονίκη. Εδώ η πιθανότητα είναι 1 στις 10 για να έχουμε βροχή. Εννοείται ότι είναι ανοιχτή η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στην παραλία της Αγίας Άννας. Έχετε σήμερα αυτόν τον καιρό. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθεί. Ωραία. Κανονικά. Αύριο ολοκληρώνεται. Αύριο ολοκληρώνεται πάρα πολύ σωστά με την τελευταία κινηματογραφική προβολή, όπου έχουμε και το συνέντευξη έναν παγκοσμίου φήμης και βεληνικούς σκηνοθέτη, βραβευμένο με Όσκαρ, θα παρουσιάσει την ταινία του Θασοποιός. Και η ταινία στην πρεμιέρα που ξέχασα να αναφέρω το βράδυ της περασμένης Τετάρτης είχε, όπως ήταν λογικό, στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή με τον πράσινο πλανήτη. Από όλα όσα έγιναν, να πω κάτι πραγματικά με εντυπωσίασε, Μαρία, θέλω έτσι να καταχρηστώ μισό λεπτό από το χρόνο σου. Mm-hmm. Έγινε ένα master class του Ορέστη Ανδρεαδάκη στην παραλία της Αγίας Άννας προχθές το απόγευμα, όπου ανέτρεξε στην ιστορία της δυτικής εικαστικής παράδοσης. Είχε πάρα πολλά αποσπάσματα από ταινίες που είχαν στο επίκεντρο την οικολογία και κυρίως την αγάπη προς τα ζώα, και σε κάποια ταινία υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χτυπούσαν ένα χαϊδαράκο, και πετάχτηκε ένα παιδάκι 6 χρονών, το λέω και συγκινούμε και σηκώνεται η τρίχα μου, και φωνάζει δυνατά προς όλο το ακροατήριο, μα γιατί χτυπούν το γάιδαρο. Ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, το λέω και μου έρχονται εδώ. Η ανακλαστικότητα της καλοσύνης μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ναι. Έχω άλλο ένα λεπτό. Κλείνεις λέγοντάς μας για αυτά τα οποία θα συμβούν αύριο, λοιπόν. Ναι. Ουσιαστικά έχουμε την προβολή ταινίας. Αύριο δηλαδή θα μπορέσουμε να κάνουμε και μπάνιο. Όχι ότι δεν κάναμε μπάνια και ιαματικά λουτρά. Απλά να πω και κάτι άλλο πάρα πολύ συγκλονιστικό, πέρα από το πολιτισμικό ενδιαφέρον που έχει η Βόρεια Αίγαια. Mm-hmm. Είναι το γεγονός, Μαρία, είναι φοβερό. Δηλαδή μυρίζει ακόμα η καμένη γη. Μυρίζει ακόμα η καμένη γη. Επίσης είναι φοβερό ότι τα καμένα, ναι, ακόμα και σήμερα έχουν στάχτη, δηλαδή. Και αυτά τα κατέγραψε και η κάμερα μας και θα τα φέρουμε. Διογέννη, κάνεις καλά και το υπογραμμίζεις αυτό. Καμένη γη είναι, έχουν περάσει 11 μήνες. Αυτό θα έλεγα, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι απλό αυτό όταν συμβαίνει. Είναι ένα αποτύπωμα, ένα μαύρο αποτύπωμα που αφήνει στην γη η φωτιά στο πέρασμά της, και το οποίο δεν ξέρω, προφανώς κάνει χρόνια να περάσει, αλλά βρίσκεται εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να υπενθυμίζει σε όλους το κακό. Το κακό που συνέβη εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι υπάρχει ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη, με όλους τους τρόπους που μπορεί ο καθένας από εμάς να αντιλαμβάνεται τον πλανήτη ως σπίτι του, να τον προστατεύει και να αναδεικνύει οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν με σκοπό την επίλυσή τους. Διογέννη... Και να προσθέσω ότι είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι αν δει κάποιος την εικόνα με τα καμένα, είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Ναι. Χάθηκαν βεβαίως πάρα πολλές ζωές από ζώων.
Το κλείνω εδώ, ας είμαστε αισιόδοξοι και όλος ο κόσμος να υποστηρίξει τη Βόρεια Εύβοια. Όλες αυτές οι περιοχές ούτως ή άλλως θα αναδασωθούν, έχουν ενταχθεί σε ανάλογο πρόγραμμα για να γίνει αυτό. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, από μικρά παιδιά το μαθαίνουμε στο σχολείο, ότι για να μεγαλώσει ένα δέντρο πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Και μπορεί να καεί μέσα σε ένα λεπτό. Διογέννη Μαριόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, εάν το θελήσεις κι εσύ. Θα είναι και χαρά μας, μα νομίζω ότι οφείλουμε να τα πούμε αύριο, γιατί με το καλό θα έχουμε τα σημειότυπα από Κωστή Μαραβέγια. Ακριβώς. Τον οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Τι δήλωσε σε σένα? Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος, διότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και είναι μεγάλη μου τιμή. Θα ήταν έτσι καλώς αν με καλούσαν οποιαδήποτε φορά το φεστιβάλ, επειδή είναι η πρώτη. Και σε μια ιδιαίτερη ευπαθή περιοχή τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα. Και επειδή αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο, αγαπάω το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έχω πάει αρκετές φορές στο παρελθόν. Μάλιστα πριν 2 χρόνια πάλι τελευταία φορά. Καταλαβαίνετε, είναι για μένα πολύ ιδιαίτερο ότι είμαι εδώ και σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν την πόλη. Είναι καταπληκτικά όλα. Και εμείς αγαπάμε Κωστή Μαραβέγια. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής 2ωρης εκπομπής. Από τις 4 έως και τις 6 τα Σαββατοκύριακα σας κρατούμε συντροφιά με θέματα τα οποία ελπίζουμε να σας ενδιαφέρουν και να τα απολαμβάνετε. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται λοιπόν για αύριο στις 4. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους πατεράδες μας.